Το έχουν περικυκλώσει μέσα από την φυλακή. Καλησπέρα σας, ναι. Τι κάνετε? Εγώ πήγα να πω ότι κακοί άνθρωποι που είμαστε. Αυτός τώρα περνάει τόσο σαβάνσα. Τι λες τώρα, αλήθεια, τον σκέφτεσαι κιόλας. Δεν αφήνετε να κρατηθώ. Δεν σε αφήνουμε. Τι κάνετε, τι είναι σήμερα, Τετάρτη, καλή Τετάρτη, καλό απόγευμα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, έτσι δεν ήταν τα αγγλικά παλιά? Γιατί την Τρίτη, την Πέμπτη. Τρίτη-Πέμπτη είχαμε Γέμιση. Φροντιστήριο. Λοιπόν, έχω να σας πω, παιδιά, ότι είναι τρομερές εξελίξεις. Κάθε λεπτό σκάει και μια είδηση τροσκάμ. Τώρα λέει, τι? Το καινούριο είναι ότι αυτή μένει σε ένα διαμέρισμα στο Bronx, το οποίο διαμέρισμα ανήκει... Σε οικογένειες, το δίναν σε οικογένειες... Σε αρρώστους που... Σε οικογένειες ή ασθενών από AIDS. Φορέων ή ασθενών. Ασθενών από AIDS, τέλος πάντων... Και υπάρχει αυτή η αγωνία. Μήπως ήταν και φορέας ή ασθενής ή ασθενής δεν θα μπορούσε να δουλεύει. Σε λίγο θα μας βγάλανε και θα είναι και ούφο. Αυτόν λέει τον έχουν με τους φηματικούς. Να σου πω, τελικά λένε ότι αυτή δεν είναι αυτή και είναι μια άλλη μαύρη. Αυτή πάλι δεν είναι αυτή, είναι μια άλλη μαύρη. Πιο ωραία, σαν την Ιμάν. Έλα! Έλα! Στο Star GR. Μάλιστα. Στο Star GR. Αυτόν γιατί δεν τον στέλνουν στη Σπιναλόγκα να έρθει εδώ. Να σου πω και εκεί που τον έχουν στείλει είναι. Να τον πάρει ο Μάινας, να τον περάσει τη βαρκούλα απέναντι. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας γιατί σήμερα Τετάρτη. Έχει ζέστη, βρε αγάπες, βάλτε λίγο air conditioning. Ζεσταίνεται το μωρό μου. Ναι. Ζεσταίνεται. Αφού έχει δροσούλα έξω. Ζεσταίνεται. Καλέ, τι λες τώρα, ζέστη κάνει. Έξω. Είναι και ντάλα εδώ, παιδιά, τα φώτα. Γιατί δροσιζόμουν το πρωί. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν. Έχω να σας πω σήμερα πάρα πολλά. Έχω μία κυρία η οποία αποδεικνύει επιστημονικά με στοιχεία και δεν θέλει και αντιρρήσεις. Τι λες τώρα. Που μπορεί να υπάρξουν βεβαίως. Ότι το μέγεθος. Ναι. Δεν παίζει σπουδαίο ρόλο. Και δεν μετράει. Έλα ρε εσύ, δεν μετράει. Και τι μαθαίναμε τόσο καιρό. Τζάμπα διαβάζω. Τζάμπα διαβάζω. Λοιπόν, και επίσης θέλουμε να σας πούμε ότι υπάρχει μία προσωπικότητα της οποίας του προτείνανε, γιατί είναι άντρας, να παίξει τον Ολύμπιο Θεό. Και ώρα ποιο Θεό. Ποιο Θεό. Από το Δία τον και πάμε παρακάτω. Μπορεί τον Ερμή. Και τον ύφεστο, μην παίξει, δεν είναι και κοπλιμό. Κοπλιμό δεν είναι. Τον ύφεστο δεν νομίζω. Θα παίξει Ερμή. Ολύμπιος ήταν πάντως. Ναι. Πάμε να δούμε το κουιζάκι μας, το οποίο δεν είναι πια κουιζ, έχει κυκλοφορήσει όλα τα blogs, όλες τις εκπομπές. Εγώ λέω να παίζει με το πρόσωπό της να φαίνεται και απλώς να ρίχνουμε συνέχεια τη φωτογραφία. Και εσείς να στέλνετε τα σχόλιά σας. Φούμου κενό. Στο 19.000. Φού μου κενό ονοματεπώνυμο, στο 19.000. Βγάλετε τον μπλερ, βάλετε το καθαρό. Μόνο ναι, σχόλια να παίξει. Είναι η Δήμητρα Παπανδρέου. Που πήγε σε μια εκδήλωση. Ολοφάνερο. Ναι, ντυμένη έτσι. Λοιπόν, λέγοντας πώς σας φάνηκε και τα λοιπά και γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, στέλνοντάς το στο 19.000, μπαίνετε... Το κουσκούς λέει αυτή τη φωτογραφία. Σταμάτα να πω. Μπαίνετε, χάνω τον ήρμό μου. Μπαίνετε στην κλήρωσή μας που θα γίνει την Παρασκευή και θα κερδίσετε ένας από εσάς θα κερδίσει και λάπτοπ και σκληρό δίσκο εξωτερικό και σκάνερ φορητό επαγγελματικό και τσάντα για να μπορεί να τα μεταφέρει όλα μαζί. Έτσι, μπράβο! Άντε. Λοιπόν, να το παίξουμε. Και δεν το παίζεις. Μόνος μου. Να, θες και παρέα. Ζήτα. Παίξτε μου κι αυτό. Αχ, παιδιά, έχει γίνει η Αθήνα τέτοια πόλη. Ανοιγόμαστε τόσο στους τουρίστες. Τέτοια facilities που εξασφαλίζει η πρωτεύουσα. Σήμερα πέρναγα μπροστά από το Καλλιμάρμα. Facility. Σήμερα πέρναγα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο να δεις. Και ήταν παιδιά τόσα πούλμαν. Ερχόντουσαν οι ξένοι σουριδών να δούνε τα αρχαία, να δούνε τέλος πάντων τα σύγχρονα. Θα ανέβει πάρα πολύ ο τουρισμός στο καλοκαίρι. Πάρα πολύ. Και εμείς έχουμε μία εικόνα της Αθήνας η οποία είναι ντροπιαστική. Όχι δεν μόνο για εμάς. Εγώ ίσα θα την υποστηρίξω. Θα την υποστηρίξεις. Διότι έρχεται ο ξένος. Κάνει τη βόλτα του, πάει στα δύο πανεπιστημίου, ψωνίζει, ζεσταίνεται, έχει ήλιο, έχει καυσαέριο, όσο να έχει, θα έχει κανένα
δακρυγόνο, θα έχει κανένα. Ναι, βέβαια. Κυνηγητό, θα υδροκοπήσει. Θες να είναι βρωμιάρης. Όχι. Ο δικός σου ο τουρίστας. Όχι. Τον θες λουστρίνα, το κάνει. Έτσι. Και τι θα κάνει ο τουρίστας σου για να είναι λουστρίνη. Μπάνιο. Πανάκι. Που τα έχω. Να τα. Έχει πάει λοιπόν, παιδιά, δεν είναι τουρίστας. Το Σύνταγμα, παιδιά, είναι ακριβώς από κάτω από τη Μεγάλη Βρετάνια. Παιδιά, είναι νά, τα νερά νά, που κατεβαίνουν. Η Βουλή είναι πιο πίσω. Έχει βγάλει τα πάντα του. Τα πάντα του όμως. Έξω, μέσα έξω. Και δεν νομίζω. Αυτό είναι κάνει και γυμναστική, έτσι. Κάνει και γυμναστική. Και κάνει μπάνιο στα νερά του Συντάγματος. Στην κεντρική πλατεία της πόλης. Και αυτή η πόλη δεν είναι όποια και όποια, είναι η Αθήνα. Τώρα έχει καθίσει και κάτω και πλένει τα από αυτά του. Κάνει μπιντέ. Κάνει μπιντέ, κανονικά. Έτσι. Δεν έχει βρεθεί στην κεντρική πλατεία σε του Συντάγματος. Ποια άλλη πόλη θα μπορέσεις να κάνεις, να πας, ας πούμε, στη Times Square. Σου έχει τέτοια facility στην Νέα Υόρκη. Όχι μόνο αυτό, είναι και ο αστυνομικός από πάνω από τον που έκανε και τον μπάνιο. Και του λέει τη σαπουνάκι να σας φέρω. Θέλετε μια πλάκα, θέλετε υγρό κρεμοσάπουνο, μπουρνουζάκι σε ρόζ, σε θελεσί, και δεν, σε φυστική. Ναι, δεν τον πιάσανε αυτό να το ρωτήσουνε. Ποιος είσαι, γιατί είσαι εδώ, γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί δεν βάζεις ενυδατική, να... γιατί δεν βάζεις λίγο αποσμητικό. Ένα τι ρόλο. Σου λείπει να σου φέρω. Από τη Βουλή. Έχω και γυμναστήριο στη Βουλή. Περάστε. Να πάω στο Χόλμς, τέλος πάντων. Τα κάνουμε, κατάλαβες και ναι. Μεταφεύγει αυτός ο τουρίστας. Ναι. Πάνω που πάει να τσιμπήσει. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Η κεντρική πλατεία του Συντάγματος δεν έχει ξεκινήσει τώρα που έχει γίνει μπάνιο, ναι, έτσι, τουαλέτα. Έχει γίνει αποχωρητήριο εδώ και αρκετό καιρό. Να, το είχαμε δει τις προάλλες σε ένα ρεπορτάζ εντελώς τυχαία. Το οποίο έδειχνε η Τσαπανίδου. Για να δω. Κάλεσα σήμερα λοιπόν από την πλατεία Συντάγματος. Την καλοκαιρία του Πάσχα διαδέχτηκαν οι βροχές και οι καταιγίδες. Στις περισσότερες περιοχές της Αττικής βρέχεια σταμάτα από χτες το απόγευμα. Βρέχει αυτή την ώρα στο Σύνταγμα. Ωστόσο, η βροχόπτωση δεν είναι τόσο ισχνή. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά πληροφορηθήκαμε την πυροσβεστική ότι δεν έχει δεχτεί από το πρωί καμία κλίση για άντληση υδάτολήματα στην κυκλοφορία και προβλήματα από την βροχόπτωση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στον Κυφισό λόγω βέβαια και της ανατροπής που είχαμε του οχήματος νωρίτερα το πρωί. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καταλάβατε, και ύστερα πάει λέγαμε... πρώτα, κάνει την ανάγκη και μετά πάει στο Σύνταγμα να κάνει πιντεδάκι. Όλα τι θες, να μην πληθεί μετά την ανάγκη. Όχι βέβαια, αλλά όλα αυτά στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στο Σύνταγμα που από πάνω είναι η Βουλή, εμείς... που φρουρείται, που τέλος πάντων πρέπει να είναι καθαρή, που είναι το κέντρο της πόλης, εκεί πέρα που χτυπάει η καρδιά. Το λέω και ματώνει η καρδιά μου, παιδιά, πραγματικά, διότι έχουμε αυτή την εικόνα. Και δεν πήγε κανένας αυτού να του πει, πήγαινε παραπέρα. Και σήμερα... Εγώ δεν θα τον διώξω. Εγώ θα του προσφέρω το μπουρνουζάκι, το moisturing, να τον παντοφλίτσα. Σήμερα όμως ο καημένος ο δήμαρχος είχε ένα βατερλό στην πρωινή εκπομπή. Γιατί? Γιατί θες να τον δεις. Υπάρχουν οι τουαλέτες, κύριε Δήμαρχε, στην Ομόνοια, στην πλατεία Κομμωδούργη Γεωργίου, οι οποίες είναι κλειστές. Ξέρετε που κάνουν την ανάγκη τους όλοι. Στους δρόμους και εμείς προχωράμε και πηγαίνουμε και πατάμε. Τι τουαλέτες ήταν αυτές, δημοτικές, χημικές τουαλέτες, ας πούμε. Παλιές δημοτικές τουαλέτες και κάτω από το Δημαρχείο ήταν τις οποίες τις έχουν καταργήσει. Έχουν κλείσει. Τις έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια. Καταργηθεί εδώ και χρόνια. Φέρνω στο στοματάκι του Δημάρχου, μωρέ, τον φέρνω σε δύσκολη θέση. Πώς? Τι να πει, και πήπιε λίγο νεράκι. Μην μου τον φαρμακώνετε, φρέσκος. Ναι, χαρήκαμε που βγήκε στην αρχή ο καμήνης. Είπαμε δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, και τώρα έχουν γίνει τα τσίχριστα. Το έχουμε αυτό που λέει, πως και αυτός κυκλοφορεί. Αχ, ναι, παιδιά, το έχω και αυτό. Γιατί σου λέει ότι όχι, εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα. Είναι παραπτώματα και περιτώματα. Εδώ είναι τα δύσκολα όταν κινδυνεύει. Για δε. Να σα πω κάτι. Πάμε ένα βράδυ στις 11 η ώρα οι δυο μας. Να φορέσουμε και καπελάκια μας γνωρίζουν. Τολμάμε να περπατήσουμε σε ορισμένα στενά στην Αθήνα. Όχι, όχι, και το μεσημέρι. Σε οποία είστε δήμαρχος. Μας σκοτώσουν. Εγώ περπατώ παντού στην Αθήνα. Έτσι, φυσικά εγώ έχω συνοδεία. Βέβαια! Όμως δεν είναι και τη σενιά. Πάρει και εσύ συνοδεία, ρε φίλε. Τι πλήρωσε εσύ ένα security, να σε πηγαίνει. Να πληρώνει security, να με πηγαίνει. Φυσικά, αφού ο δήμαρχος πηγαίνει, επειδή έχει συνοδεία. Δηλαδή ο δήμαρχος, δηλαδή μου χτυπάνε και τα τηλέφωνα, μάλιστα. Πώς είναι ο Κακλαμάνης. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, μου χτυπάνε τα τηλέφωνα, ναι. Που λες, έχει τώρα έχει συνοδεία. Λέει, και είναι, είναι απάντηση αυτό. Τι να σου πει, ότι δεν κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφορεί. Αφού δεν κυκλοφορώ. Εγώ εσύ. Δεν μπορώ. Δεν
τι τον νοιάζει το δήμαρχο. Ο δήμαρχος πάει στη δουλειά. Σωστά. Για σένα εκλέχθηκε για να κυκλοφορείς εσύ. Έτσι, μπράβο. Πάντως, παιδιά, να σας πω συγχαρητήρια και νόμιστε πάρα πολύ έξυπνοι. Τι έχετε, διότι σου λέει υπάρχει ανεργία σε αυτή τη φάση. Τι μπορούμε να κάνουμε. Κάνει μπάνιο τουρίστα στο Σύνταγμα. Θα νοικιάζω. Όχι. Τι. Και μπορώ να. Πώς είσαι στις παραλίες που κάνεις μασάζ, σωστό και αυτό. Βεβαίως. Να πας με την ξύστρα της πλάτης που έχει το κορισό. Και να σας κάνω την πλάτη να σας πλύνω. Πλάτη δεν έχεις κάνει καρδούλα. Με αγνή παγίδα. 3 ευρώ η πλάτη. 3 ευρώ πολλά λε. Άμα δεν θέλει να μην του την τρίψω. Εγώ με 3 την τρίβω. Με 3 τρίβεις πλάτη. Ναι, και με άλλα 3 νοικιάζω και πετσέτα. Τι γελάς. Δεν τι θα σκουπιστεί καλέ, έκανε μπάνιο. Δίκιο έχεις, τι. Αλλά του δίνω δωρεάν χαρτί υγείας. Δωρό. Ναι, μετά από αυτά μου δώσει 3 και εμείς λέγαμε τώρα στο Μαλάουι τους παραγορεύουν να παίρνονται στον δρόμο και γελάγαμε. Παιδιά, ναι, τα χειρότερα. Πέρσι το κοροϊδεύαμε το Μαλάουι, το Μαλάουι και ή φέτος, το Νοέμβρη. Και φέτος. Δεν ήταν έτσι το Νοέμβρη εδώ. Θα φτιαχτιστώ. Αλήθεια λέω. Συγγνώμη. Θα πηγαίνουμε στο Μαλάουι και θα είναι πιο πολιτισμένα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Θα περπατάς στην Ερμού και θα κάνεις έτσι, όχι για τον σκυλιόνανα. Όχι, νανά, το ανθρώπανα. Αχ, νανά, είπα νανά. Αχ, νανά, σου μετά. Λοιπόν, με αργότερα, η Ιωάννα μου περίμενε. Περίμενε η Ιωάννα μου, ναι, περίμενε. Ναι, γιατί πρώτα αλλά θα πρώτα, δείξω. Έλα, δείξε τον, δείξε τον. Γιατί σκεφτόμασταν επάνω και λέμε τώρα τι μπορεί να σώσει την Αθήνα. Ναι. Μόνο ένας θαυματουργός. Ναι. Ένας που δεν είπε ότι είναι θαυματοποιός, είπε μόνος του ότι είναι θαυματουργός. Και που του έχω πολύ εμπιστοσύνη, γιατί έχει μια εγκυρότητα στον τρόπο που μιλάει. Βέβαια. Που παρουσιάζει τα επιτεύγματά του. Βέβαια. 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 Που σε κοιτάει και σε πείθει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί. Και πήρα το χάρισμα εγώ και αυτή τη στιγμή που μιλάω υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες ευτυχισμένες χάρη στις έγκυρες προβλέψεις που δείχνουν το σωστό κύριε δρόμο. Κύριε Μητέπη, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί η θέση μου αυτή είναι θαυματουργική. Θαυματουργική, παιδιά, είπε. Κλείνεις ραντεβού με αυτόν τον άνθρωπο και πας και σε συμβουλεύει. Κατάλαβες και δίνεις και λεφτά. Και έχει ραντεβού. Ναι. Πάρτο, να τον παίρναμε τώρα μία πόσο κλίση. Κάνει, δεν ξέρω πόσο κάνει. Θα βρούμε. Να σου πει δεν έχω αυτή τη βδομάδα, έλα σε 2. Κατάλαβες. 2 εβδομάδες κλειστός. Απαπαπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ιωαννίτσα, είσαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη. Θυμόσαστε τον Ρέτα από Big Brother. Ρέτα, Big Brother. Λοιπόν, παιδιά μου, θα σας τη βάλω άλλη μια φορά, διότι είναι, ξέρετε, είναι μεγάλο θέμα η Ρέτα, γιατί έχουμε τα συνέχεια. Κάτι πιο αμερικάνικο τρόπο ζωής τους, δηλαδή. Βεβαίως. Στο εξωτερικό υπάρχουν αυτές οι πισίνες, ναι, που είχαν αυτές οι ωραίες κυρίες. Μα τότε τι έπρεπε να είναι αυτές. Και επίσης... Στέλλας και Αλέξης. Σωστό. Και τώρα το συνεχίζουν με το χωρισμό τους. Βεβαίως. Δηλαδή. Πισίνες, ναι, κυρίες. Είναι αυτές. Και επίσης... Στέλλας και Αλέξης. Το χωρισμό τους. Βεβαίως. Εγώ το ωραιότερό μου είναι το χωρισμό του σου. Όχι, όχι. Στέλλας και Αλέξης. Αλέξης με το χωρισμό του σου. Είναι ο χωρισμό. Υπάρχει λοιπόν, αυτό είναι μεταδοτικό. Όχι καλέ, είναι κίνημα. Είναι κίνημα. Είναι κίνημα για να μιλάμε. Ντορίτα σου. Ναι. Τις ντορίτες σου. Είναι κίνημα σου, ντορίτα σου. Τις ντορίτες σου. Λοιπόν, μία η οποία το κάνει ποδοβολητό. Σανσανσαν. Εγώ δεν είμαι γνώστης ακριβώς της μαντικής τέχνης. Δεν είμαι ακριβώς γνώστη σαν της μαντικής σου. Εγώ λέω να γίνουμε συνένοχοι όλοι. Σε παρακαλώ. Βεβαίως, μισό λεπτό να πω κάτι στο κοινό. Να γίνουμε όλοι συνένοχοι και να μιλάμε και να αναγνωριζόμαστε και εμείς είμαστε ομάδα. Ναι, είστε Μπατακλάνα. Γεια σου, τι κάνεις, Μπατακλάνα. Είσαι και εσύ Μπατακλάνα και εγώ. Πολύ Μπατακλάνα. Άλλη μία, σας παρακαλώ. Έλα, άλλη μία θέλω, ναι. Εγώ δεν είμαι γνώστης ακριβώς της μαντικής τέχνης. Λοιπόν, θέλεις να προσπαθήσουμε όλη την εκπομπή. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα συνέχεια. Δεν μπορώ. Συνέχεια. Αφού μου έχει γίνει παιδιά συνέχεια και το λέω... Εμπρόσω. Να τάσω. Ξέχασα. Λοιπόν. Παιδιά, σήμερα ήμουν στο πρωινό και ήταν ένα συγκρότημα. Το οποίο εγώ αλλιώς το έλεγα και αλλιώς το λένε. Αλλιώς το λένε. Ναι, το άκουσα στο πρωινό ότι το λένε αλλιώς. Για δες. Εσείς σπουδάρες ποιο είναι. Είναι το συγκρότημα Las Vegas. Μόνο Las Vegas. Σκέτο. Εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ήταν χαριτωμένο. Υπάρχει ένα άλλο συγκρότημα, το Los Angeles. Ένα χαριτωμένο και τη ρίχνει τη φιλιά σου όμως. Κάνει τον καλό.
Και μετά. Α, δεν έχω το χαρτί. Λοιπόν, παιδιά. Ναι, θα το πω. Αλλά καλύτερα να δούμε την είδηση και μετά να πούμε τι έχει γίνει. Γιατί πραγματικά είναι κουλό αυτό. Ναι, δεν το ξέραμε. Εξαιρετικό. Ο συνήγορος του Στροσκάν, Μπέντζαμιν Μπράφμαν, θεωρείται κορυφαίος ποινικολόγος. Είναι αυτός που υπερασπίστηκε τον Μάικλ Τζάκσον, ο άνθρωπος που πέτυχε την αθώωση του Σοκράτη 2.410 χρόνια μετά το θάνατό του σε μια δίκη που έγινε πριν λίγες ημέρες σε δικαστήριο του Μανχάταν. Ακριβώς! Ακούμε αυτό στις ειδήσεις και βαράμε στο Google δίκη του Σοκράτη. Και έγινε πράγματι στη Νέα Υόρκη ξανά η δίκη του Σοκράτη. Οι πιο επιφανείς δικηγόροι και δικαστές της Νέας Υόρκης. Πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση. Πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση, όπου νομίζω τι ρόλο είχε ο... Ήτανε υπεράσπισης. Πώς τον λένε τον πρόεδρο Πάπα... Ναι, δεν έχω το χαρτί. Μπράβο. Άγγελος. Όχι. Βαγγέλης. Όχι. Τέλος πάντων. Αυτό. Λοιπόν, ήταν. Είχε πρωτοβουλία το Ίδρυμα Ωνάση, ναι, και κάναν αυτό το οποίο υπερασπίστηκαν, υπήρχαν κατήγοροι, υπήρχαν πρόεδροι. Και αθώθηκε ο Σοκράτης. Ναι, αλλά και μερικοί με από τους δύο. Δύο προς τρία δεν, ναι, ήτανε. Όχι, δύο προς ένα. Δύο προς ένα. Ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι ότι έγινε ξανά η δίκη του Σοκράτη στη Νέα Υόρκη, μέσα στο Μανχάταν. Και αυτός ο δικηγόρος που υπερασπίζεται τον Στροσκάν ήταν αυτός που έκανε την απολογία του Σοκράτη. Άρα έκανε το Σοκράτη. Άρα έκανε το Σοκράτη. Όπου σε αυτή τη δίκη, λέει, ο Σοκράτης είχε χιούμορ και μπορούσε να αντιπαρέρχεται των κατηγοριών. Ναι. Μετέφεραν όλα τα. Η κατηγορία το κλίμα... τι ήταν, ότι διαφθείρει τους νέους. Ναι, και ότι κάτι με τα θεία. Ναι, ότι ήταν. Φυσάει και ένα δαιμόνια ήταν του Σοκράτη κατηγορία. Ναι, τέλος πάντων, και ότι διαφθείρει τους νέους. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μείναμε άφωνοι με το που είδαμε αυτό, λέω, κοίτα να δεις τώρα. Είδες τι γίνεται στον κόσμο όμως, ωραίο. Όλα έρχονται και δένουνε, τσουκ. Λοιπόν. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι σε μια πόλη συγκεντρώνονται οι πιο... Το ξέρω Στροσκάν ότι αυτός ήταν μέσα μπλεγμένος με αυτό και το πράγμα. Και τι μιλάς για τον Στροσκάν με αυτό το ύφος την ώρα που του έχουν μηχανηματάκι το αγοριού να ακούσουν την Ανασούλα μην αυτοκτονήσει. Γιατί άπονος είσαι, άπονος. Ποια είναι και του λέει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αχ, λοιπόν, η Πετρούλα ξαναβρήκε το ρόλο της, έτσι. Όχι, Πετρούλα. Είναι που έχει γίνει το κέντρο της Αθήνας. Ναι. Σαν το... Πώς ήταν η Μεντράνο. Ταινία. Η ταινία του Τζακ Νίκολσον που πήρε Όσκαρ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, στο Σύνταγμα το είναι. Κλουβί, το κλουβί, κατουράνε, κάνουν μπάνιο, η φωλιά του κούκου. Όλοι. Και είναι και η Πετρούλα, και η Πετρούλα καμαριέρα, να αλλάξει τα καλαφάκια με τα χαρτιά υγείας. Έχει πάθει η Πετρούλα με αυτό που της έχει συμβεί. Μεγάλη αναστάτωση. Δείτε την πώς έχει αναστατωθεί. Σκύψε, χρεοκοπημένη. Έλα πάλι, κάνε το πάλι. Παιδιά, συγγνώμη. Σκύψε, χρεοκοπημένη. Είναι τελείριο. Αυτός είναι ο ρυθμός. Έλα, βάλτε το μάτι να το κάνουμε μαζί. Σκύψε, χρεοκοπημένη. Πάλι θέλω να το μάθω. Έλα μαζί, θα το κάνουμε. Περίμενε, έλα. Πάμε. Πάμε, Πετρούλα, έλα. Μαζί, μαζί. Πετρούλα, ρίχτω. Σκύψε, χρεοκοπημένη. Όχι, ρε γαμώτο, δεν το πετύχω. Μπορώ πάλι. Ναι. Μπορώ πάλι. Σκύψε, χρεοκοπημένη. Είναι, ξέρεις τι. Αυτή το τελειώνει κάπως αλλιώς, κάνει μισό μέτρο. Κάνε όχι, όχι, μην κουνιέσαι. Αυτό κάνει η Πετρούλα. Και τι κάνει, χτυπιέται μόνη της. Όχι, αλλά απλώς με τα στήθη της που τα πηγαίνει... Σκόβεται η ανάσα. Ναι. Κάνει βιμπράτο από μόνη της. Μα τη βάλεις Πετρούλα και... Σκύψε, χρεοκοπημένη. Άκου. Κάνει την γκραμ φινάς. Μπράβο, Πετρούλα. Και τώρα σήκωσε τη φούστα, τι. Σήκωσε φούστα, σιγά μου. Καλέ, τι είναι αυτά. Σιγά μου, ρε. Αυτό σε ημάρανε. Λοιπόν. Τι έκανε ο Πετρίδης. Και τώρα ο Πετρίδης, παιδιά μου, να σας πω κάτι. Έχει εγκαλεσμένο μπροστά του έναν άνθρωπο. Δεν τρέπεται. Πώς του συμπεριφέρεσαι έτσι. Όχι, καλύτερα, είναι ειλικρινής. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να παίξω έναν εραστή που πέφτουν οι γυναίκες ξερές κάτω. Γιατί. Γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχουν είναι... και τυφλές. Όχι, ρε εσύ. Και είναι φίλος του. Είναι φίλος του χρόνια. Τους έχω δει πριν την δεκαετία του 80, τους έβλεπα μαζί. Α, καλύτερο, φίλος να στα λέει όμως, μη σε αφήνει και είσαι σε πλάνη. Πλάνη, σιγά. Γιατί, αλλά στην αρχή που λέω γιατί. Λες, γιατί ρε εσύ, τι είναι ο εραστής, είναι πάντα ένα. Γιατί δεν υπάρχουν οι τυφλές. Ναι. Άκου τώρα. Μεγάλη εξυπνάδα είπε. Πολύ μεγάλη. Μπράβο. Λοιπόν,
Και τώρα πάμε στην Κουνελομάνα. Όχι, παιδιά, είναι η σοφία της ημέρας. Η Κουνελομάνα, παιδιά, κάτι έχει πάθει με την Πανσέλινο. Της ήρθαν όλα απότομα. Όχι, όχι, η Κουνελομάνα, ξέρεις τι έχει. Τι? Έχει μια αθωότητα και ανακαλύπτει τον κόσμο από την αρχή. Τις λέξεις δεν τις θεωρεί δεδομένες ότι εννοούν αυτό. Α. Αναλύει τι λέει κάθε λέξη από το νόημά της. Άκου τώρα πώς το πιάσε αυτό. Τι σκέφτηκες, όχι, πες μου τι σκέφτηκες τώρα εδώ, ζωντανά στον αέρα. Οι σκέψεις για τον καθένα είναι μοναδικές, ρε παιδί μου. Εγώ δεν θέλω να γίνονται πολυδικές. Πολυδικές. Είπε, οι σκέψεις είναι μοναδικές. Γράφεται μοναδικές. Σου λέει, άρα το αντίθετο του μοναδικός, το μόνος, ποιο είναι το ανάποδο. Πολύ. Πολύ. Πολυδικές. Άρα μοναδικός, πολυδικός. Κατάλαβες, οι σκέψεις δεν είναι πολυδικές. Και γιατί δεν υπάρχει λέξη πολυδική. Μα είναι δυνατόν, Μαρία μου, μην το βάλουμε σαν ερώτηση αυτό, σε παρακαλώ. Άφησε το στο προσπεράσουμε. Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο, ναι, έχει κι άλλο. Δεν σταματάει αυτή η Κουνελομάνα να με εκπλήσει. Μου αφιερώνεται. Ας πούμε, υπάρχουν σημερινοί πρωταγωνιστές που και εκ του πονηρού κάνουν πράγματα για να είναι στα πράγματα, ναι, για να είναι στα εξώφυλλα, για να είναι μπροστά. Ναι, αυτή ήταν αυτού, πιο αγνή και πιο αθώη. Και πιο λιγόριθμη, έτσι. Ολιγόριθμη. Παιδιά μου, να τη λυπηθώ. Όχι. Γιατί. Όχι. Σωστό δεν είναι ο λογαρίθμος. Μη μου το βάζεις αυτό το ερώτημα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο λογαρίθμος τι είναι. Ο λογαρίθμος είναι μια αριθμητική... Που έχει και λόγια και αριθμούς. Ε, είναι σαν τα κόντ που βάζεις στον υπολογιστή. Δεν ξέρω. Εδώ πέρα βγαίνουν τα θέματα των μαθητών και δεν ξέρω τίποτα. Και τα αφού δεν ξέρεις, τι λες για το κορίτσι που ανακαλύπτει τον κόσμο από την αρχή. Ναι, αλλά δεν λέω ο λογαρίθμος. Πρέπει να είσαι ανοιχτός, ρε Σιφώτη. Γιατί από χτες, πότε έγινε, ρε παιδιά, αυτό με το στροσκάν που έχουν πέσει όλο από πάνω του. Σήμερα σε ένα κανάλι, ναι, ειδική επιστήμονας, ναι, μας αποκάλυψε. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι σημαντικός λόγος. Θα το χρησιμοποιήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης. Ναι. Γιατί μπορεί να αθωωθεί πραγματικά από αυτό. Ακούστε γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο αυτός ο άνθρωπος. Και πρέπει να σου πω εδώ ότι το σεξ είναι original, δεν είναι με χαπάκια. Ο άνθρωπος δηλαδή όντως είναι σεξι. Ναι. Sex money. Και ποιος είναι, ναι, σεξι. Αλλά τι, η σελήνη που έχει στον κρυό μαζί με τον Άρη θέλει γυναίκες που να προβάλλουν μία αντίσταση. Τη σελήνη στον κρυό! Σελήνη στον κρυό και Άρη. Άρη στον κρυό, κανονικά η αστυνομία θα έπρεπε. Μόλις συλλαμβάνει, βγάζει φωτογραφία και του κάνει το χάρτη. Και άμα δει σελήνη στον κρυό, τι να του κάνει στον ανθρώπου. Να τον αφήσει. Να τον αφήσει ελεύθερο, παιδιά. Δεν το θέλει. Όχι. Και παραφιλικός και με σελήνη στον κρυό. Βαρύ κάρμα. Πολύ βαρύ, παιδιά μου. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Φταίνε τα άστρα. Παιδιά, το ξέρετε ότι μου έχει πει δικηγόρος ότι αν μια γυναίκα εγκληματίσει και βρίσκεται στην περίοδο της... Προέμεινο ρησιακό. Όχι στην περίοδο. Στην περίοδο της. Στην περίοδο της έχει ρεπλητικό. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Στην Αμερική μια γυναίκα σκοτώνει έναν, δηλώνει ότι ήταν σε προέμεινο ρησιακό, αποδεικνύεται και αθώνεται. Καλά. Λοιπόν. Και ένας άνθρωπος με σελήνη στον κρυό δεν μπορεί και τον έχουν βάλει στις φυλακές με τους φυσικούς. Κοιτάξτε το. Θα γίνει δικός. Θα γίνει δικός αυτό εδώ. Μαζί με σκληρό δίσκο εξωτερικό. Αχ, και θα σου δώσω και ένα σκάνερ επαγγελματικό φορητό. Γιατί πας και έρχεσαι και δεν ξέρεις πού να σκανάρεις. Και φυσικά θα σου δώσω και μία τσάντα. Μην τα κουβαλάς στα χέρια. Έτσι. Λοιπόν, ένας από εσάς θα κερδίσει. Αν είναι τυχερός βέβαια και φυσικά αν έχει δηλώσει συμμετοχή στο 9011405180 ή στέλνοντας ένα SMS γράφοντας φήμη και όνομα τεπώνυμο στο 19.000. Την Παρασκευή κληρώνεται ένας πολυτυχερός, πολυδικός, έτσι δεν είπανε. Να σας πω παιδιά, προσέξατε ότι έχει μεγαλώσει το στήθος της Πετρούλας. Ναι, α, αλλά το έχει ζουπίξει. Σωτήρη, έχεις δει. Το ζούπιξε, το ζούπιξε. Εχθές την είδα εγώ από κοντά. Το έχει ζουπηγμένο. Δεν βρίσκεται. Όχι, όχι, το έχει ζουπίξει. Σωτήρι, το ζούπιξε. Το ζούπιξε. Το στούπιξε μέσα και του τουπ. Λοιπόν, Σωτήρι, πάμε στη διαφημίση. Είναι ζουπισμένο. Άντε, γρήγορα, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Έχω πολλά θέματα. Πάμε. Α, και στον ντουζ είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Μπρος! Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη, την κατάφερες! Μπρος! Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη, την κατάφερες! Μπρος! Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη, την κατάφερες! Παιδιά!
παιδιά, δεν μπορεί. Δεν είναι μόνο ότι τα ζούληξε, τα μεγάλωσε. Και πέρσι ζουλιγμένα τα είχε. Όχι ρε παιδιά, αφού την είδα από κοντά. Σας το λέω, το είδα από κοντά. Να σου πω, μου λένε. Και όχι μόνο την είδα, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν την ακούμπησε. Την ακούμπησε. Μα ήταν έτσι. Του μίλαγε και τις έκανε, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνει. Τι το κάνει. Δηλαδή είναι η Πετρούλα εδώ και λέω. Τι κάνεις, Πετρούλα, και μου κάνει. Και κάτσε τα πώς τα κοίταγα, κάνω. Αφού κουνιόντουσαν, τα πιάσα να δω τι γίνεται. Αν είναι κανονικά. Τι παιδί. Σαν ζωάκια, ναι. Σαν μικρά ζωάκια που κάνανε. Όχι, θέλω να την βλέπω όταν το λέει. Βάλ' το μία, σε περικαλώ. Πετρούλα μου. Παναγιά μου. Θέλετε να σας πω κάτι, τηλεθεατές μου. Καμιά φορά η Πετρούλα βγαίνει και στον δρόμο έτσι. Χθες είχε βγει στον δρόμο έτσι, δεν ξέρω γιατί. Και ήταν με αυτό και με αυτό. Και έτρεχε. Ναι, και έτρεχε. Φιλτανιώτη 36 είμαστε, δωρεάν διασκέδαση. Δηλαδή, τι, μόνο τη βενζίνη που θα κάψει. Α, σε πω, άμα μαζευτείτε πολύ, το βάζετε. Ρεφενέ. Λοιπόν, πάμε, παιδιά μου, να δούμε το κουιζάκι μας, παρακαλώ πολύ. Τα αγαπημένο μου. Έτσι, έτσι, έτσι. Άλλο κουιζ! Γιατί καλέ, εγώ. Πες το μου, αυτή είναι τραγουδίστρια. Άντρας, γυναίκα, το ίδιο είναι. Άντε ρε. Δεν φαίνεται τόσο. Είναι γυναίκα, πάντως. Μου είπανε. Ναι, καλή γυναίκα είναι. Ναι, εντάξει, επειδή δεν έχει. Παιδιά, πάει το μυαλό σας εσάς. Ναι. Πήγε. Για στείλτε μου τηλεθεατές να δω που πάει το δικό σας. Πού μου και ένα όνομα και πάνω μας στο 19.000. Και μπαίνετε στην κλήρωση. Αυτή που το γράφει ποτέ έγινε, Νικόλα. Θα είναι για αυτές που κάνει το downtown για το AIDS την 1η Δεκέμβρη. Ναι, αλλά θέλω από φέτος, πέρσι. Εκεί, φέτος πρέπει να ήταν. Φέτος ήταν αυτό. Δεν το έχω δει πέρσι. Λοιπόν, παιδιά, ωραία η κοπελιά. Μπαμ, παρακαλώ, να σου πω, μου λένε να αφήσω μουσί. Όχι, επειδή είμαι αξίριστος. Όχι. Όχι, όχι. Και σένα δεν σου πάει το μουσί, σένα σε λουστρινάκι. Εντάξει. Άκου τώρα τι έγινε σήμερα. Τι γελάς. Γιατί έτσι όπως το άκουσα. Διαβάσανε μια είδηση στο πρωινό. Ναι. Στο πρωινό μου. Η οποία όμως, παιδιά, είναι πραγματική, παρόλο που είναι σοκαριστική. Ναι. 36χρονη Άννα Κατσάριαν Μπαζέρα, η οποία πάσχει από χημική ανισορροπία που επηρεάζει τις ορμόνες της. Τι κάνει, αυτή πήγαινε στη δουλειά και ήθελε να βγει 47 φορές για να αισθάνεται καλά. Στη δουλειά ή στην δουλειά. Δεν άντεχε, πήρε χάπια. Τα χάπια όμως μείωσε τις 47 φορές σε 8. Ολόρα έλειπε, δεν ήταν ποτέ στο γραφείο της. Έλεγε ότι το... Και επειδή δεν άντεχε και της έλεγε στο γραφείο, παιδί μου, κάτσε λίγο να δουλέψει, δεν είναι όλη μέρα γουτζουγούτζου και τέτοια. Πήγε στο δικαστήριο και λέει, παιδιά, θέλω να μου το κρίνετε αυτό, να μην έχω προβλήματα με τη δουλειά. Και με απόφαση δικαστηρίου της επιτρέπουν να κάνει ό,τι γουστάρει και να βλέπει και ταινίες πορνό. Χαλάλη. Για να ειδονίζεται. Χαλάλη. Πήγε με συνταγή, κανονικά πήγε στο δικαστήριο και της γράψαν, οκ, 8 φορές μπορείς. Και με το που πάει στη δουλειά, έχει το και χαρτάκι, το λέει, συγγνώμη παιδιά, μισό λεπτό, μου υπογράφετε τη μία φορά, την υπογράφουν, την τσεκάνουν, κλακ. Είναι. Το έπαιξε η Τζέσικα, ένα. ένα, κλακ. Μετά, άντε πάλι, Τζέσικα. Δύο. Τι γίνεται, παιδιά. Και άμα έχουμε... μόνο 7 θα της πει, έχεις άλλη μία 8η. Αχ, παιδιά, θα την πάρω για το σπίτι. Παιδιά, είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά μας κοροϊδεύουν. Θυμάστε μία που είχε οργασμό με το φωτοτυπικό. Με το φωτοτυπικό ναι. Ήταν ή με το πρίντερ. Με το πρίντερ ήτανε. Κάτι που έκανε τσικ 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 τσικ. Μόλις τα άκουγε, φούντωνε. Τέλειωνε, άιντε πάλι από την αρχή. Ναι. Και αυτό τώρα σε μια χώρα ή σε μια ήπειρο τέλος πάντων στην Αμερική. Που πάει αυτή στο γραφείο, της επιτρέπουν 8 φορές να φεύγει κάθε 2 ώρες να το παίζει. Η άλλη δίπλα από το φωτοτυπικό επίσης τα ίδια. Και ο άλλος που έχει τη σελήνη στον κρυό. Και έχει και παραφιλία. Ναι. Χάιδεψε μια καθαρίστρια τη καμαριέρα. Δεν το θέλει η καθαρίστρια. Και τον η άλλη κλείσει. Με μόνη τη δεν είναι ότι επιβάλλει σε όλο τον κόσμο να πηγαίνουν όλοι μαζί και να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και να του ενοχλεί κιόλα. Κοίτα, κοίτα, δηλαδή, κοίτα. Δηλαδή, εσύ στο γραφείο, πες πως ήταν μια κοπέλα που είχε αυτή την αρρώστια. Θα μπορούσαμε οι υπόλοιποι να δουλέψουμε κανονικά. Βέβαια θα μπορούσαμε. Πώς θα σηκώνετε, λέει, συγγνώμη, πα. Είσαι καλά, μωρέ. Κάθε μια ώρα. Δεν πάει έτσι. Κάποιος θα φύγει μαζί. Πώς είναι ρε παιδί μου όταν θέλεις επιγόντως να πας στην τουαλέτα. Θα τρέχει. Ω παιδιά τρέχω. Ανοίχτα, ανοίχτα να περάσω. Και από πίσω άλλοι τρεις. Και από πίσω άλλοι τρεις. Ένα ανοίγω και εγώ να πω. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Πάντως θέλω να σας πω κάτι άσχετο. Πες. Με ρωτάτε για την μπλούζα μου. Είναι Κριστίνα Τζο. Είναι κοκκύρε. Η Τζο Τόγκου. Η Τζο και η Κριστίνα. Είναι πολύ ωραία μπλούζα. Ωραία, μπράβο. Μπράβο και στις κοπέλες. Μπράβο το κοριτσιό, Νάνα. Λοιπόν. Α, και το παντελόνι μου. Και βέβαια, εφόσον μπήκαμε.
Εφόσον μπήκαμε στα σεξουαλικά, έχω τον δάσκαλο, τον κύριο Ασκητή, ο οποίος μιλάει, παιδιά μου, για το πώς μπορείς να αποφύγεις το κακό. Ο παραφιλικός, και εδώ με την ιστορία του Στροσκάν, φαίνεται να μην ταιριάζει πολύ. Ο παραφιλικός δεν είναι κυρίως επιθετικός, είναι θρασίδηλος. Δηλαδή, αν του πεις σταμάτα, με ενοχλείς, εκεί σταματάει. Ναι. Πώς το είπε ο Ασκητής? Αν του πεις, βάλε λίγο τον Ασκητή. Αν του πεις, δηλαδή, σταμάτα! Σταμάτα! Με ενοχλείς, σταματάει. Μπορώ να το ακούσω άλλη μία? Και εδώ με την ιστορία του Στροσκάν, φαίνεται να μην ταιριάζει πολύ. Ο παραφιλικός δεν είναι κυρίως επιθετικός, είναι θρασίδηλος. Δηλαδή, αν του πεις σταμάτα, με ενοχλείς, σταματάει. Έλα, να το παίξουμε, τα καλύτερά μου. Λοιπόν, έρχομαι εγώ. Εσύ είσαι παραφιλικός. Εγώ είμαι παραφιλικός. Ναι. Εντάξει, είμαι παραφιλικός. Εγώ είμαι αυτή και στη δουλειά. Ο παραφιλικός. Έλα, σταμάτω! Κάτω πιο άγρια. Έλα, συγγνώμη, έλαγα, γιατί ήρθες και εσύ στα βλάκα. Όταν ήρθα στα βλάκα, ήρθα, κάτσε, ήρθα με φόρα. Καλά, περίμενε. Είμαι στο γραφείο. Περίμενε να σας συγκεντρωθώ. Έλα! Τι βάζεις αυτή τη βλακιά, καμπανάκι. Γελάς, κάντο μου εσύ. Εσύ είσαι ο παραφιλικός, έλα. Και εγώ γράφω, έλα. Δεν πρέπει να το κάνουμε, πως καλή πολύ καραγκιόζει. Έλα, 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 σταμάτα. Σου κόπηκε, είδες, εγώ το έκανα πιο καλά. Ουρτ, 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 ρε με το μισή. Ναι. Και παραφιλικός και παραμένος, όλα τα έχεις. Αχ, Παναγιά μου, σε καλό. Λοιπόν, και τώρα πάμε, παιδιά μου, παιδιά, στο τελευταίο. Παιδιά, αυτό που είπα σκητή σήμερα που ήμουν στο πρωινό, δεν το είχα ξανακούσει, με πιάσανε τα γέλια μπροστά στο γιατρό. Σε πιάσανε τα γέλια, σε είδα. Τι να πω, αλλά το έχει... Φέρε την καρακλήση να κάτσεις. Θα κάτσω, δες το βίντεο να δεις. Πόσοι άνθρωποι δεν πάει και αγοράζουν μηχανήματα για να μεγαλώσουν το πέος τους. Και έχουμε δει στο δικό μας το χώρο περιπτώσεις νερών άνδρων που έχουν κάνει ζημιές από τα μηχανήματα αυτά. Μάλιστα. Έχουν δηλαδή κάνει ζημιές καταστροφικές στο πέος τους. Διότι μέσα στο μυαλό τους η αγωνία, η απελπισία να μεγαλώσω το πέος μου, δεν θα πάω στην εποχή του τούβλου που το κρεμάγανε παλιά, αλλά ακόμη και στην εικόνα σήμερα. Συγγνώμη ενός... που γελάω, αλλά δεν το ξέρω αυτό με το ενός... Δεν το ξέρεις με το τούβλο. Δεν έχει δει τους μάστορες που ήταν με τα τούβλα. Πού να δεις το... Και έμενα κι εγώ τα χτίζαμε το σπίτι. Ποιος μας έκλεβε τα Να σου πω, με τσιμεντόλιθο να δεις. Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη. Είμαι εγώ άντρας. Έτσι μου έχουν χρεώσει ότι το μέγεθός μου δεν είναι. Σε έχουν χρεώσει, ε. Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Άμα είσαι μόνος σου, έλα, αν ήταν στον κόσμο, δεν θα υπήρχε σύγκριση. Έλα, κάνε μου τον άντρα που σε έχουν χρεώσει. Και το δένει. Ναι, έτσι. Και τι κάνει, μέσα στο σπίτι κάνει ασκήσεις. Με τα τούβλα. Γιατί άμα κάθεσαι. Άμα, και αν κάθεται έξω. Ναι, ναι. Δηλαδή κάθομαι. Περίμενε, γιατί εγώ για το τούβλο μην χτυπήσει. Μην χτυπήσει, πρόσεξε. Είναι με τρίπε. Κάθομαι έτσι και βλέπω τηλεόραση. Έτσι, εξητρού τρύπε. Το τούβλο είμαι τι 12. Υπάρχει 12 τούβλο. Παλιά, παλιά υπήρχε και πάλι. Υπήρχε πιο πολλέ τρύπε το τούβλο και παλιά. Τέλο πάντων. Γιατί το τούβλο να έχει 6 και 12 τρύπε. Α, το λεπτομέρεια. Άμα χτίζει δε εξοχικό, μπορεί να βάλει και την πιλιορίτη και την πλάκα. Να βάλω, τι να βάλω, τούβλο, τσιμεντόλιθο. Όχι, όχι, την πιλιορίτη και την πλάκα. Την πέτρα, ρε παιδί μου, πώς καλύτερα να μην μου μεγαλώσει. Δόξα τω Θεώ που το κατάλαβες. Γιατί λοιπόν, ήταν αυτό, το έχετε ξανακούσει. Να σας πω, πάμε κατηνάς. Κιόλας. Μα ναι. Καλλιτεχνικό κατηνάς. Αχ, παιδιά μου, ελάτε να σας πω. Δεν είχε κατακούσει ποτέ αυτό για το τούβλο. Ορίστε. Αυτό για το τούβλο το είχατε ακούσει ποτέ. Εγώ άλλο ήξερα, αλλά δεν μπορώ να το πω στην τηλεόραση. Εσύ ξέρεις τα μηχανήματα, γι' αυτό σε ρωτάω εσένα. Mm. Όχι, βρε Μαρία μου, το μηχάνημα είναι μία... Σαν... Το μηχάνημα, είπε ο γιατρός, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Άντε καλέ, άμα το προσέχεις, δεν προέχεις τίποτα. Α, το προσέχεις. Σε όλοι οι μοναχοί όμως κρεμάνε βαρύδια στους όχις τους. Γιατί? Για να έχουν αντοχή και να μην πονάνε όταν τους βαράνε. Άντε καλέ. Και γιατί δεν κρεμάνε και στο τέτοιο να... Δεν έχω μάθει ακόμα μανδαρινικά. Παιδιά, σταματήστε, μανδαρινικά. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά. Έλα, παίζω. Λοιπόν, έλα, παιδιά, πάμε γιατί κατινάς. Έχω σκάνδαλα στη Eurovision, παιδιά, καινούργια, δηλαδή δεν το έχω αυτό το πράγμα. Λες. Πέρασε, τώρα έχει πέρασει. Νομίζεις ότι πέρασε. Έγινε. Αύριο είναι η εκπομπή της κυρίας Χατζηβασιλείου που θα τα αναδείξει όλα αυτά τα πράγματα. Κυρία Χατζηβασιλείου, το πακέτο. Ακούστε, παιδιά μου, δεν θα το πιστέψετε. Κι όμως, υπάρχουν δύο χαμένες αδελφές. Τη Ναταλία Γερμανού και κατά Σλοβακία μεριά είναι αυτές. Και τι σχέση έχει η Eurovision? Τι σχέση έχει, θα δει σε λίγο. Να μην σου πω κιόλας το χειρότερο. Ναταλία, βλέπεις. Αχ, η Ναταλία τώρα έχει εκπομπή. Ναι, μάλλον. Θα βλέπει.
Η κυρία Λίκη Αρμανιτίδη αποκαλύφθηκε ότι έχει μία που είναι κόρη της μάλλον. Αυτή μένει στη Λιθουανία. Αλλά μέχρι τότε σας έχω άλλα φαρμάκια. Ωραία. Άντε γιατί πάμε, το ξέρετε παιδιά μου. Πολύ καλά ότι στη Eurovision δεν περισσεύουν οι καλές κουβέντες. Γιατί ενώ εδώ στα υπόλοιπα. Έλατε. Είστε έτοιμοι λοιπόν. Φύσικα. Παίζετε δηλαδή. Θέλω λοιπόν να σας πάω στον αγαπημένο Βασίλη Κοστέτσο που βγήκε χθες στο κουσκούς το μεσημέρι και είπε διάφορα. Μάλιστα. Πώς λοιπόν μεταξύ άλλων χαρακτήρισε το στέρεο Μάικ ο Βασίλειος Κοστέτσος? Εγώ! Φώτη μου. Α. Στραβοχημένο λουκουμά τον είπε. Β. Κοντό πράγμα με καπέλο. Γ. Ηρεμή δύναμη. Λοιπόν, καλή κουβέντα δεν θα πέ. Εντάξει, τώρα γιατί το λες αυτό. Δηλαδή δεν τον είπε. Ήστρα βοχημένο λουκουμά. Όχι, δεν τον έντυσε. Άρα τα πάνω είπε. Ήστρα βοχημένο λουκουμά τον είπε, κοντό πράγμα με καπέλο. Εγώ νομίζω ότι το λουκουμά δεν το έχω. Καπέλο φορούσε, άρα θα τον είπε κοντό πράγμα με καπέλο. Β. Μάλιστα. Έλα. Έτσι. Και ο πρώτος πόντος ήρθε κατευθείαν στο Φώτη. Θέλω να δεις τι ακριβώς είπε. Και μετά ακολουθεί και το βίντεο φωτιά που σου έχω τάξει. Μπράβο. Για πάμε. Στιλιστικά πώς σου φάνηκαν, σου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο βγήκε η ελληνική αποστολή? Κοίταξε να δεις, σου είπα το τραγούδι μεμονωμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, από στυλ, δηλαδή, το τρόπος που ήταν εντυμένοι, το κουστούμι τους, αυτά. Δεν μου κόλλεγε, εμένα ο στέρεο Μάικ δεν μου κόλλεγε καθόλου αισθητικά με τον Λούκα. Ήταν ένα πράγμα πανύψηλο αριστερά, με ένα πράγμα πάρα πολύ κοντό, με ένα καπέλο τεράστιο. Τι να κάναμε, να τον ψηλώναμε, δεν γινόταν. Να τον κοντέναμε τον άλλο ζηλίο προκρούστης, ήταν χρόνια. Επίσης, ότι δεν μου άρεσε το δέσιμο, το πάντρεμα, αν θέλεις, του hip-hop με το ζεϊμπέκικο. Εμένα, προσωπικά, δεν μου άρεσε. Και όπως έγραψα και στο Facebook, ξέρεις, του χρόνου ελπίζω να μην δω τσολιάδες να χορεύουν breakdance με φόντο το Σύνταγμα από πίσω. Έτσι. Είναι κάποια πράγματα... Μάλιστα. Έλα, μωρέ. Με φόντο το Σύνταγμα από πίσω, να είναι αυτός να κάνει μπάνιο, ο άλλος να κάνει την ανάγκη του, εμείς να νοικιάζουμε πετσέτες, ένας με την τρίχινη απογείδα να του τρίβει την πλάτη και ένας άλλος είπε να βάλουμε και 15 ευρώ με στο τέτοιο πουλήθρες. Όχι, παιδί, με εκεί που κάνει μπάνιο. Ο τέτοιος. Να βάλεις και ένα τζακουζάκι να το νοικιάζεις. Ναι, βέβαια. Αυτό ναι. Λοιπόν, τι σας έχω τάξει όμως εγώ? Κοίταξε, ο Κοστέτσος τώρα για να τα πούμε όλα, έτσι. Είναι λίγο υπερβολικός τώρα. Τα έχει πει και με την Ευρυδίκη. Αλλά δεν ήταν και πολύ κακή αυτή η σύγκριση που έκανε. Και μόνο που το είπε πράγμα τον άνθρωπο. Το είπε στραβά. Κατάλαβες. Το είπε λίγο στραβά. Θα μπορούσε να το πει και πιο κόσμια. Εγώ όμως έχω και άλλα στραβά που αφορούν στην αγαπημένη Eurovision. Για πες. Εκτός από αυτά που σου έχω τάξει με Ναταλία Γερμανού και με Αλίκη Αρβανιτίδη, σας έχω παιδιά τη Χριστίνα Λαμπύρη που έχει γίνει έξαλλη. Διότι βγήκε διαγωνιζόμενο τη Eurovision και τη είπε ότι θέλουν να κάνουν έρωτα. Και γιατί αγγίζει, δεν τη άρεσε αυτό. Δεν θέλει στην Αλαμπύρη να κάνει έρωτα, θέλει μόνο με τον άντρα τη. Δεν καταλαβαίνω. Τι τη βρήκαμε τώρα, Στρόσκαν. Δεν μου λες, την προσέβαλε. Έγινε, σου λέω. Αλήθεια τώρα, λέω. Αν δεν είχε κάνει η Μαρία Αποτρίχωση. Για μην παίζουμε όλα τα κακοθέατρο, αλήθεια. δείτε τα, όλα τα έχω μαζεμένα. Εκεί που λέμε πάει, τέλειωσε και αυτή η Eurovision, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για να μας τη θυμίζουν. Σε αυτά λοιπόν που πρέπει να συγκρατήσετε από τον 56ο διαγωνισμό τραγουδιού, συγκαταλέγονται και 7 καινούργιες συγκλονιστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Ο 56ος διαγωνισμός της Eurovision απέδειξε περίτρανα ότι στη ΡΑΗ έχουν τα καλύτερα φώτα. Ραφαέλα Κάρα! Και είναι η Ραφαέλα Καρά, Σκόπια Σκόπια Μισκό. Προκροτήματα. Θα τους δώσουμε σήμα να ξεκινήσει. Buonasera, hi Düsseldorf. Διότι μπορεί εμείς να είδαμε τη Ραφαέλα Καρά, λαμπερή και απαστράπουσα, αλλά η φωτογραφία που βγήκε την επόμενη μέρα στη δημοσιότητα, άλλα δείχνει. Μπορεί να φαίνονταν γλυκούλιδες και άκακοι, αλλά οι Δανείοι αποδείχθηκαν πολύ βρώμικοι. Οι προστιχές που ξεστόμησαν την ώρα που έπαιρναν τα δωδεκάρια θορύβησαν τόσο πολύ την κυρία Λαμπύρη που δεν θέλει να τους ξαναδεί στα μάτια της. Τη μεγάλη επιτυχία. I want to... Να τους. Το μήνυμα του έπιασε όμως, έχω να πω. Ήταν στην Ολλανδία το μήνυμα ή κάπου αλλού, ας πούμε. Να το πάρω προσωπικά με σπίτι μου, ας πούμε, τι. Πάνε σε αυτή αντέδραση όταν πήρε το πρώτο δωδεκάρι της βραδιάς για τη Δανία. Εδώ μας απειλεί λοιπόν ο Δανός.
Με τα μαλάκια τα τρελά. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Για τα γαλλικά σας και το πιάνο σας. Βρώμικοι Δανείοι, βρωμιάριδες οι Ιρλανδοί. Καλοί και άγιοι οι Τζέντουαρτ, αλλά όταν πίστευαν ότι δεν τους έγραφαν οι κάμερες, άρχισαν τις ανασκαφές. Αυτή η Eurovision μας έδειξε ότι το ελληνικό DNA είναι πολύ ισχυρό. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς τη συγκλονιστική ομοιότητα του νικητή του διαγωνισμού με τον Πάνο Καλίδη, τον δίδυμο από τη Σλοβακία με την Ναταλία Γερμανού, όπως και αυτή της εκπροσώπου της Αυστρίας με τη διδήμαστρα Αλέξη. Αυτό όμως που μας ανησυχεί πιο πολύ είναι το πόσο έμοιαζε η τραγουδίστρια της Λιθουανίας με την Αλίκη Αρβανιτίδη. Και σε αυτή την Eurovision διαπιστώσαμε ότι τον έχουν κάνει εικόνισμα του Φωκά Ευαγγελινό και οι χορογραφίες του θα εμπνέουν πάντα τους νεότερους Eurostars. Επειδή δεν υπάρχει πια παρθενογένεση, δεν είναι καθόλου ύποπτη η ομοιότητα του τραγουδιού της Ρωσίας με αυτό του Ζαμπέτα. Και του τραγουδιού της Σουηδίας με το νέο mega hit της Britney Spears. Κάθεσαι και τα ψάχνεις όλα. Αυτό με το Ζαμπέτα δηλαδή έλεος. Έλεος. Πάρα πολύ ταιριασμένο. Μου γλυκιά. Θα έρθω στις 9. Ακαπέλα, πάμε. Λοιπόν, σας στο σπίτι. Ναι, καλέ. Είχα απόψε στις 9. Το φανταράκι είναι, παιδί μου. Είναι φθηνό φανταράκι και έχω στην καρδιά μεράκι τώρα. Συγγνώμη. Τι ωραία λες τις Φόφης. Θα σε συγχωρήσω για αυτό που έκανες. Ξέρεις, εσύ αν μου πεις λίγο Φόφη, ρε φρέν. Ναι, ναι, λίγο Φόφη. Βοηθάτε κι εσείς όμως. Δεν το ξέρεις. Δεν σταματάω όνειρα να κάνω ποτέ. Κι αν λέει όχι, η καρδιά μου εγώ λέω ναι. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος, ο Χιάλε Πενίτσα, μια βραδιά στην πόλη σας. Γιάννη, θες να σε πάμε τουρνέ το καλοκαίρι. Σαν τσίρκο. Ναι, όχι τσίρκο. Θες να πας στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Τσίρκο, να πάω. Γιατί, Μαρία μου, το κάνω και λεφτά. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, θέλετε αυτό, το θέλετε, το έχω, θα το δώσω σε εσάς. Σε έναν από εσάς, αλλά θα του δώσω μαζί και άλλα πράγματα να τα έχει παρέα. Λοιπόν, θα δώσω και ένα σκληρό δίσκο εξωτερικό και σοτ! Και ένα σκάνερ φορητό επαγγελματικό και μία τσάτα που μπαίνουν όλα μέσα για να τα παίρνετε παρέα. explorethewell.gr μας τα προσφέρουν. Μπείτε μέσα στο site αυτό και κερδίστε και άλλα δώρα. 90-11-405-180 ή φημή και ένα όνομα τεπώνυμο στο 19.000. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση, έτσι θα κερδίσετε. Πάμε σε διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε, ο Γιάννης έχει ένα θέμα. Τι? Όπου μια κυρία αποδεικνύει ότι το μέγεθος δεν μετράει. Α, παπαπα. Με στοιχεία. Ντοκουμέντα. Τι με κοιτάς έτσι. Στεναχωριέσαι που σου περισσεύει, ε. Upside down, boy you turn me inside out and round and round, upside down, boy you
Η αθωότητα πώς μας συγκινεί. Έχουμε γίνει σαν τα μούτρα. Ζούγκλα γίναμε, ζούγκλα. Ζούγκλα και η αθωότητα είναι εδώ. Σταματήστε πια, σταματήστε. Πάμε. Λοιπόν, στο κουιζάκι. Πάμε, παιδιά, να συνεχίσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. The body. The body. Πολύ γυμνασμένο κορμί. The body. Κοντά πόδια έχει. Τι βρίσκουν όμως. Θέλετε να αρχίσουμε. Και εμένα και σαν ποδοσφαιριστής μου κάνει από εδώ και κάτω. Η πλάγη της είναι λίγο. Να αρχίσουμε άνθρωπο γυμνασμένο. Λοιπόν, φήμη και ένα όνομα τεπώνυμο στο 19.000. Στείλτε την απάντησή σας, είτε είναι σωστή είτε είναι λάθος. Μπαίνετε στην κλήρωση για το λάπτοπ και τα συναφή του. Ωραία, πάμε, συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε ερώτηση νούμερο 2. Διότι έχουμε, παιδιά, το θεμελιώδες ερώτημα. Ποιο είναι το ερώτημα που μας απασχολεί? Ποιο? Όχι αν έκανε το αυγό την κότα ή η κότα το αυγό. Ποιο? Αλλά αν το μέγεθος μετράει. Μαρία, σε ακούμε. Εγώ ήμουν στην πρωινή εκπομπή και μου είπε ο επιστήμονας ότι δεν μετράει. Α, ο επιστήμονας το είπε. Το είπε ο ασκητής. Αλλά εγώ έμαθα. Τι να πω τώρα, άντρες ήταν. Σωστά. Υπάρχει... Γιατί η Σάσα στα μάτια δεν ήτανε. Όχι εκείνη την ώρα. Γιατί... Η τεχνική δεν μετράει. Η τεχνική τι εννοεί. Νόμικρο είναι το παιδιά εδώ. Μεΐτα ή η τεχνική. Κοίτα να δεις τώρα πώς κοκκινίζω. Μεΐτα. Η τεχνική. Η τεχνική. Ήτα και ήτα. Δεν ξέρω, έχει τοποθετηθεί νομίζω κάτι. Βεβαίως υπάρχει μία κυρία, παιδιά μου, που θα μας βγάλει από την απορία, διότι έχει αδειάσει στα στοιχεία ότι το μέγεθος δεν μετράει. Μάλιστα, δεν μετράει. Τίποτα, πάμε. Τίποτα. Να δω. Μπορείτε να απαντήσετε. Για όποιος είναι στο Σύνταγμα να τρέξει, είναι και η Πετρούλα εκεί και κάνει έτσι το live τώρα. Συγκεντρωθείτε. Ναι, όχι, να λοιπόν... κόσμο. Ποια λοιπόν κυρία της τηλεόρασης έχει αμφισβήτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το μέγεθος δεν μετράει. Και οι δύο τώρα ταυτόχρονα, ποιος από τους δύο βρεκοντρών. Τι. Κοντρόλ ακούω. Δεν βοηθάτε, πείτε μου στα αυτή. Ο Φώτης είπε το κοντρόλ. Ο Φώτης είπε το κοντρόλ. Αλφα λοιπόν για σένα Φώτη μου. Η Έλενα Παπαβασιλείου έχει τα στοιχεία αυτά. Β' μήπως η κυρία Βίκη Παγιατάκη. Ή Γ' η Λίτσα Πατέρα. Αυτό το κορίτσι μας έχει τρελάνει τελευταία, όλα τα ξέρει. Ποιο καλή τα τρία. Η Βίκη Παγιατάκη. Το είπε, αλλά δεν το. Είμαστε 2-0, δεν μ' αρέσει. Ποιο ασκητή, παιδιά μου, ποιο βαΐτσας από στο λάθος, τι του θέλετε αυτού, όταν υπάρχει. Η προκλίνωση. Η αίρια. Η αίρια, ναι, μ' άρεσε. Η αίρια Βίκη Παγιατάκη. Τι είπε, θέλω να το δω. Τι είπε, σου λέει και ντοκουμέντα. Πήγε κάτι να τη πει στα μάτια, την έκανε πέρα και λέει να σου πω κάτι. Σα σταμάτησε, Σοπέν. Σοπέν, όπω το λε. Για πάμε. Λίγα που είναι σήμερα αυτό. Αυτά όλα θα τα σχολιάσουμε και θα συζητήσουμε με την. Κορονίδα! Μαρία Παπαδοδίμου! Η Μαρία! Αυτά όλοι περιμένουν πώς και πώς. Ο Στέλιος, ο floor manager, ο σκηνοθέτης πλατός, σκουπίζει ήδη τον υδρότα του. Επίσης κοντά μας θα είναι η Vegas! Vegas! Εδώ σοβαρά θέματα, μην πάει το μυαλό σας στο κακό. Θα μιλήσουμε για το πέος και για το μέγεθος του πέους. Μην πανικοβάλλεστε, δεν υπάρχουν ταμπού. Εμείς να πανικοβληθούμε, εσύ να πανικοβληθείς. Εγώ να πανικοβληθώ. Εσύ να πανικοβληθείς, Βίκη μου. Αυτό να μου πεις. Έτσι, μπράβο. Εγώ καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, μετράει το μέγεθος. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε και με τους κυβρούς. Μετράει. Η Βίκη λέει ότι... Δεν μετράει. Είναι τυχαίο. Μετράει. Μετράει, Βίκη. Έλα, Βίκη μου τώρα. Η τεχνική μετράει. Η διάμετρος, Βίκη, μετράει η διάμετρος. Λίγα πράγματα. Δεν ξέρω τι μετράει, τεχνική. Κάτι κάνει όμως η διάμετρος. Επίσης για το μέγεθος θα μιλήσουν οι κυπουροί και για τα φυτά. Τα υπερμεγέθη φυτά που θα χρησιμοποιήσουμε φέτος στο μπαλκόνι μας. Έτσι. Και είναι και υποκειμενικό ότι αρέσει το καθένα. Είναι η κυρία Παγιατάκη. Όχι. Όχι, είναι υποκειμενικό. Πώς περνάει καλά ο καθένα. Τι θες. Αν ποτέ μου κάνετε πάρτι έκπληξη, θα μου παίρνετε την κυρία Βίκη Παγιατάκη. Εντάξει. Ευχαριστώ. Αλλά πριν σου κάνετε πάρτι έκπληξη, να ασχοληθούμε με την κάτι. Τι είπα, θέλω να κάνω. Θες να σε προσέξετε το γόρι. Θέλω να προωθήσω μια νέα τάση. Τι είναι η τάση. Αράγματος. Ξεκουράζεσαι τώρα έτσι. Υποτίθεται έτσι πιστεύουν στο νότιο ημισφαίριο. Στο νότιο ημισφαίριο, βεβαίως, ναι. Εκεί που το νερό στη Φιλεκάνη στο καζανάκι κάνει τρανό ανάποδα. Εκεί που τα καγκουρό έχουν. Τι κάνουν, κροσέ.
Στην Αυστραλία είναι. Σόφι, το αίμα στο κεφάλι, Λουκά, να πει. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει ένα βιντεάκι με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Παρακαλώ να το δείτε όλοι και μετά να με δείτε όρθιο. Εντάξει. Γεια σας. Απόλυτα πεπισμένος πλέον ότι ο Δομήνικος Καν έπεσε θύμα του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο και παγίδευσε τον στροσκιστή σοσιαλιστή μετά την άρνησή του να εκχωρήσει στη νίκη και τον ΕΛ δάνειο ύψους 10 ευρώ για να αγοράσουν μήλα, συμπάσχομαι τον αγώνα για δικαίωση του φιλέλληνα ηγέτη και αναπολώ μαζί του ευτυχείς στιγμές ειδησεογραφίας της εβδομάδας που μας χαιρέτησε για να ξεχαστεί. Μεγάλη ρήξη στις σχέσεις Ευρώπης και Κίνας έχει προκαλέσει η εμφάνιση της Chelsea Charms σε βρετανική πρωινή εκπομπή. Υποστηρίζοντας το κλασικό στρογγυλό καρπούζι έναντι του τετραγωνισμένου που έρχεται από την Ανατολή, η γυναίκα και τα στήθη της που ζυγίζουν 14 κιλά έκαστο κατέχει και επίσημα τον τίτλο του θηλυκού με τα μεγαλύτερα στήθη στον κόσμο. Από το 2003 μέχρι και σήμερα, η 35χρονη εκπρόσωπος τύπου του καρπουζιού, όπως το ξέρουμε, παλεύει. Αλλά πλέον ο αγώνας της είναι δύσκολος, καθώς η μαστίτης, με συνολικό όγκο που αγγίζει τα 10.000 κυβικά εκατοστά, την αναγκάζουν να τρώει σε μεγάλη απόσταση από το τραπέζι και να κοιμάται μόνο ανάσκελα ή μόνο στο πλάι, στάση που φέρει κόπωση στην αγωνίστρια του Πορφυρού Κουκουτσιού. Υπερασπιζόμενοι το δικαίωμά της στην ξεκούραση, οι Αυστραλοί οριζοντιώνονται όπου βρουν και όπου σταθούν, κάνοντας planking. Η νέα μόδα, εκεί που τα καγκουρό κυκλοφορούν ανάμεσά μας, προϋποθέτει να ισορροπεί κανείς, έχοντας το σώμα του οριζόντια τεντωμένο σε επικίνδυνες και μη τοποθεσίες και στη συνέχεια να αναρτά τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο για να γίνεται ρόμπα μεταξωτή σε φίλους και ακόλουθους. Η αστυνομία ανησυχεί για την επικινδυνότητα της νέας τάσης αράγματος, αλλά οι Αυστραλοί είναι ταλαιπωρημένος λαός και θα ξαπλώσουν ακόμα και στο γρασίδι. Ανακουφισμένη φέρεται επιτέλους να είναι και η Lady Gaga, κατά κόσμον Στέφανη Τζοάν Αντζελίνα Τζερμανότα, καθώς η γενεαλόγος των celebrity Chris Child αποδεικνύει ότι όχι. Το τσίρκο Γκαγκάνο δεν μιμείται τη Μαντόνα, αλλά συνεχίζει την παράδοση της οικογενείας, εφόσον οι δυο τους είναι ξαδέλφες ένα του βαθμού. Ο συνδετικό τους κρίκος είναι ένα ζευγάρι Γάλλων Γεωργών μεταναστών που πήγε να μείνει στο Κεμπέκ κάπου στο 1600, είπε η επιστήμονας και η Τσικόνε έγινε έξαλλη. Παράλληλα, η Λούρδη προετοιμάζει την εκτέλεση της θιάς της Γκάγκα, καθώς η τελευταία προσπαθεί να πάρει τη δόξα της φατριάς, τώρα και με γενεαλογικές ρεμούλες. Με ανάλογη ομάδα εκτελεστών έχει έρθει σε επαφή και η Britney Spears για να ξεπαστρέψει το κάλπικο alter ego της. Η Lorna Bliss, η Βρετανίδα που εργάζεται ως σωσία στη Star και έχει δώσει τουλάχιστον 140.000 ευρώ προκειμένου να της μοιάσει, σίγουρα δεν μοιράζεται το ίδιο αίμα με το ίνδαλμά της, κερδίζει όμως περίπου 50 χιλιαρικάκια το χρόνο υποδεόμενη το ατάλλαντο. Πρόσφατα, ο κλόνος βρέθηκε στο Βρετανία έχει ταλέντο, κάνοντας εμφάνιση τολμηρά άσχημη, οπότε το κοινό τη γιούχαρε, η κριτική επιτροπή την ξεφτύλισε και η ψεύτρα Britney ξετσιπώθηκε χωρίς αντίκρισμα, άρα χέρι εκτίμησης από το δούνου του και την ηγεσία του. Την ίδια στιγμή, στην πόλη São José do Preto της Βραζιλίας, ένας ταύρος gentleman θέλησε να ενημερωθεί για τις τάσεις της μόδας μπαίνοντας σε trendy boutique της γειτονιάς. Όταν το αρσενικό βόδι ρώτησε τιμή σε δύο μόλις συνολάκια, έγινε έξαλλος με το ακριβό αντίτιμο του στυλ σήμερα και τα έκανε όλα γυαλιά καρφιά, γιατί δεν μπόρεσε να δωρήσει τα αυτά στην αγελαδίτσα που αγαπά. Ταυτίζομαι απόλυτα τόσο με το έξαλλο τετράποδο, όσο και με τα αγόρια μοντέλα μορφωνιούς, οι οποίοι και κατεβαίνουν σε κυλιόμενες στάσεις εργασίας, διαδηλώνοντας τους δρόμους του Παρισιού, όσο του περάσει οικουμενικό νομοσχέδιο, βάσει του οποίου το να περπατά άντρα στην πασαρέλα θα τον τοποθετεί αυτόματα στη λίστα βαραίων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Γιατί, εν έτη 2011, φίλοι, η σαβούρα δεν μπορεί να είναι αναφέρετο δικαίωμα μόνο των γυναικών. Τεστάροντας λοιπόν και εγώ την ακινησία μου κάνοντας τον Jake Gyllenhaal που κάνει την Grace Jones, σε χαιρετώ τρανό και άτακτο αγόρι και περιμένω να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Bye. Μπράβο! Μπράβο, Πουλάκι! Στο τρανό και άτοχο γόρι μου άρεσε. Ναι. Τρανό. Τι ήθελα, παιδιά, ήταν συγκλονιστικά αυτά που είδαμε. Ναι. Το πλάνκινγκ είναι δηλαδή, μια μεγάλη πλακία. Είναι μεγάλη πλακία. Αυτό. Δηλαδή δεν ξεκουράζεσαι. Απλώς είναι μια μόδα που τους βάζει όλους να φωτογραφίζονται μπρούμητα. Μια εξτρήμα κινησία πλακία είναι η οποία έχει ποστάρεται συνέχεια στο Facebook, ας πούμε, και στην Αυστραλία έχουν τρελαθεί. Αχ, να δεις τώρα. Λοιπόν. Έλα, λοιπόν, έλα, θέλω θα λοιπόν. Επιστρέψουμε στην εποχή της αθωότητας που τόσο πολύ σας αρέσει. Παίζω θέλετε. Βεβαίωσα. Θέλω λοιπόν να μου αποκαλύψετε τι αφήσεις είχατε στο παιδικό σας δωμάτιο, το εφηβικό. Λοιπόν, εγώ είχα... Πού δεν είχα αφήσεις. Δεν είχες αφήσεις. Δεν είχα εννοώ καλλιτέχνες. Έλα, βρε Μαρία. Εγώ είχα μια αφήση, αλλά ντρέπομαι. Δεν ντρέπομαι. Γιατί, βρε, εγώ είχα την Τζοβάνα Φραγκούλη, μην ντρέπεσαι να το πεις. Όχι, όχι. Είναι υπερβολικό. Δεν είχα, όχι. Καλά. Το θέμα είναι όμως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Τι αφήσα να έχει κολλημένη στο δωμάτιό του. Α, εγώ ξέρω. Το ξέρετε. Σήμερα. Μπορείτε να απαντήσετε. Τι αφήσες λοιπόν, δύο τον αριθμό, βοηθάω. Έχει στο δωμάτιό του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Πρώτος εγώ φάνηκε. Σιγά καλέ, πιο δυνατά. Πρώτος εγώ φάνηκε. Πρώτος θα απαντήσεις λοιπόν, Φώτη μου, Αλφα. Έχει αφήσει μήπως του Bon Jovi και της Madonna, Β, της Candy Candy και της Sandy Bell ή Γ, του Σάκη Ρουβά. Candy Candy και Sandy Bell. Κομικά κινούμενα σύνδεση. Ο Ουγγαρέζος θα έχει Candy Candy. Β, Γ, του Σάκη Ρουβά και της Μαρίας Μπακοδήμου. Αφού ήταν η Μαρία εκεί σήμερα το πρωί, το Γ, του Σάκη και της Μαρίας. Έχει αφίσα. Από είπε. Πού είσαι αφίσα. Εσύ έχεις κάνει ποτέ, δώσε μου ποντό. Έχεις κάνει ποτέ, ξέρω εγώ, μεσαία σελίδα σε περιοδικό. Oh, το τρίτη, η τρίτη σελίδα της Εσπρέσο. Δεν τον ρώτησα, μου άρεσε που μου είπε ότι με έχει αφίσα. Αφίσα. Α, Ουγγαρέζο, θα τον τουιτάρω τώρα να μου πει πού με βρήκε. Πώς με τύπωσε. Ωραία, τώρα που το λέτε, στο καμαρίνι του, αν θυμάμαι καλά, εκεί έχω δει μια αφίσα του Σάκη Ρουβά. Μήπως άμα τη γυρίσεις από εκεί βλέπεις και τη Μαρία Μπακοδήμου. Με είδα κανένα περιοδικό να έχει από τη μια του Σάκη και από την άλλη. Ένα λεπτάκι να το δω. Έλα Γιάννη. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε και θέλω να μου πεις τι δουλειά έχει παγιατάκι με τους ηχθείς και σου έστελνε αυτό το μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, δεν θα τα κάνετε όλα αυτά σήμερα και αύριο. Σας λέω ότι η Παρασκευή προσφέρεται πολύ περισσότερο και το Σάββατο. Σήμερα και αύριο είναι μια κουραστική ημέρα, δύο κουραστικές ημέρες που θα πρέπει να τρέξετε περισσότερο, να κάνετε πιο πολλά για τους άλλους, αλλά σε ένα διάστημα που αυτά ανταμείβονται, δεν πάνε στο βρόντο. Μαρία μου, ωραία. Και φίλοι στο πλευρό σας, στο υπόλοιπο του Μαΐου, το καλό διάστημα για σας. Ωραιότατα. Μια χαρά. Το ξέρεις ότι εδώ το είχα, έτσι, αλλά για έλα, να μην με λέτε τον μπούλ. Σε μένα το λέω. Πες το. Τώρα καταλαβαίνομαστε. Μιλάμε, όχι. Κοιτάει τα αυτή μου και μιλάμε με τα αυτή τώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε αλλιώς. Μας έφαγε πια. Τι θέλεις, Μαρία η Μπακοδήμου. Αφού θα έρθει. Ήρθε κανένα. Αφήσα. Μία αφήσα εγώ το ρουβά στο καμαρί μου και μία τη Μαρία Παπαδόπουλο. Αν είναι να έρθει, δεν έρθει. Είσαι κι εσύ όμως. Εσύ είσαι. Προσευχή. Τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα ναι λένε. Σε έκανε πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Απλώς με ανέδειξε και στην ακολούθηση. Θέλω να πω ότι η Μαρία τρώει φιστίκια. Είδηση. Πατατέτης. Δεν τρώει πατατάκια, ναι. Δεν τρώει πατατάκια, τρώει φιστίκια υγιεινής. Και εδώ έχει κρυμμένο και ένα λουκανικό πιτάκι. Ναι, από την κυρία Τατιάνα. Εγώ το κοιτάω, δεν το τρώω, γιατί ναι. Με έχει δώσει και έχω βγει τρέιλερ. Πάμε, Ιωαννίτσα μου, τώρα εσύ που παιδιά, μίλησες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μας εκτός από τη Μαρία που έχει και την αφίσα του Σάκη, σας έχω ωραία το μουσικό θεματάκι. Εχθές έγιναν τα kick-off party MAD. Του MAD. Ναι. Αχ, και είχε πάρα πολύ ωραία παρουσίες. Δηλαδή, ήταν βραβείο του MAD. Πολύ σωστό, θα λέω, Ευελινάκη. Ωραία. Λοιπόν, και έχει βγει ο Μαρίνος Μασοβιθούλκας και ρώτησε σε αγαπημένους Σύση Χριστίδου, Κώστα Μαρτάκη, Θέμη Γιοργαντά και άλλους πολλούς φίλους μας. Μάλιστα. Ποιο είναι το αγαπημένο τους βίντεο κλιπ. Α. Και μας είναι πολύ ωραία πράγματα. Βίντεο κλιπ υπάρχουν χιλιάδες, πάρα πολλά. Εμείς ρωτήσαμε τους διάσημους φίλους μας ποιο είναι το αγαπημένο τους βίντεο κλιπ. Ποιο έχουν ξεχωρίσει. Εμένα το Judas. Το. Της Γκάγκα, το τελευταίο. Judas, Judas, Judas,
είναι το Team Euro το As Long As There Is You που το έχουν διασκευάσει οι Έλληνες. Μ' αρέσει πάρα πολύ τον Swedish House Mafia που έχουν κάνει συνεργασία με το Pharrell, το One. Θέλω να μου πεις το αγαπημένο σου βίντεο κλιπ, είτε ελληνικό είτε ξένο. By the way, Red Hot Chili Peppers. Είναι το αυτός. Το τελευταίο βίντεο κλιπ που κάνουν τα παιδιά με την Μπέγκη Τρικαλιώτη, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο βίντεο κλιπ. Είναι σαν ταινία μικρού μήκους. Κι εγώ που μπορώ τον κόσμο να αλλάξω, να γίνω πουλί. Πώς το λένε το συγκρότημα με τον Ρόμπι Βίλιαμς που ξαναενώθηκαν? Ναι, Take That. Το τελευταίο τραγούδι μου άρεσε πάρα πολύ. Φοβερή παραγωγή, πολύ εντυπωσιακό, είναι το Judas της Lady Gaga από τα τελευταία που έχουν έρθει. Το Σάκη Ρουβά, ναι. Το Disco Girl, είναι από τα αγαπημένα μου. Το τελευταίο τραγουδάκι και το κομμάτι στο μαγαζί είναι του Michael Jackson, το They Don't Really Care About Us. Το οποίο νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ για τις μέρες μας. Πάει ακριβώς, πάρα πολύ επικαιρό, λοιπόν, θα έλεγα. Αγαπημένο μου βίντεο κλιπ αυτή την περίοδο είναι του Kanye West. Okay. All of the Lights. Ωραία. Είναι κανονικά δείχνει, είναι μια επίδειξη ισχύως. Ελληνικό βίντεο κλιπ μου αρέσει πάρα πολύ, ένα της Άννας Βύση, το Είμαι Πολύ Καλά. Είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά, σε αγαπώ πολύ. Θα σου πω της Τζένιφερ Λόπες, το καινούργιο της τραγούδι. Ναι. Που λέγεται On The Floor, πώς λέγεται να δεις. Έλατε. Να ακούω το λαμπάντα, παιδιά, πάλι ξανά μανά λαμπάντα. Ωραία, 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 και θυμάμαι εκείνα τα παιδάκια που βγαίναν με τα φουστάκια και κάνανε λαμπάντα. Όλοι είχαμε. Να τους δώσουν μια να πάνε πέρα. Εσύ δεν έκανες λαμπάντα. Εγώ έκανα λαμπάντα. Εσύ έκανες παπάκια. Ούτε παπάκια έκανα, σκάσου παιδιά. Σου. Ούτε, παιδιά, είμαι πιο παλιός. Πόσο πιο παλιός που δεν έκανες σκάσου. Πιο παλιός είμαι από το σκά. Τι έκανες, παιδί μου, γενοβέφες και τέτοια. Έκανα τραβόλτες. Κάτω στον κάμπο, κάτω στην Ελασσόνα. Τραβόλτα, τραβόλτα ήμουν. Αχ, κάνε μας μια κίνηση έτσι γρήγορα. Τώρα δεν μπορώ. Αφήστε με. Λοιπόν, ακούστε να δείτε όμως τι θα κάνουμε. Πάμε γρήγορα στο διαφημισμό μας. Πάλι παιδιά. Διαφημίσεις. Περνάει ο χρόνος πολύ γρήγορα. Mm. Λοιπόν, θα σας δώσω την Παρασκευή σε έναν από εσάς. Αυτό εδώ το λάπτοπ, το δείχνω, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Μαζί του θα δώσω και ένα σκληρό δίσκο εξωτερικό, να παίρνετε τα αρχεία σας μαζί. Και επίσης θα σας δώσω και ένα σκάνερ για να μπορείτε να σκανάρετε παντού επαγγελματικά, γιατί είναι φορητό. Και επίσης θα σας δώσω και μία τσάντα να τα παίρνετε όλα αυτά μέσα. Λοιπόν, 90 11 405 180, η φημική ονοματεφώνημα στο 19.000. Άντε πάμε να δηλώσουμε συμμετοχή, να κληρωθούμε την Παρασκευή. Πάμε, πάμε και μόλις γυρίσουμε θα μάθουμε, γιατί το εγώ ξέρω, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος του showbiz που του πρότεινε να γίνει, να παίξει μια παράσταση στον Ολύμπιο Θεό. Ναι, ναι. Το μυαλό σου. Τέλειο για το μυαλό σου. Όχι, όχι, όχι. Θεός. Μη μου λες όχι. Θεός, Θεός. Προσευχή τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα, ναι, λένε. Baby, 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 είμαι σου δου. Ah!
Λοιπόν, πάμε στο κουιζάκι μας. Έχουμε αυτό το κορίτσι, το γυμνασμένο, το δυνατό. Τι βρίσκεται, παιδιά? Βέβαια τη βρίσκουνε, μωρέ. Που μου και νο. Ονοματεπώνυμο στο 19.000. Στέλνοντας, λοιπόν, ποια μπορεί να είναι αυτή η κοπέλα. Σωστό ή λάθος, μπαίνετε στην κλήρωση και την Παρασκευή. Ένας από εσάς θα κληρωθεί και θα κερδίσει και το λάπτοπ που δίνουμε, και το σκάνερ, και το σκληροδίσκο και την τσάντα. Καλά, και κερδίζω 3-0. Μπράβο. 3-0. Δεν έχεις κανένα. Ναι, ρε παιδιά, γιατί είναι όλοι μαζί σου στο κοντρόλ. Κάθεσαι εσύ και λένε καθόμαστε μαζί, κάθεσαι εσύ και κάθομαι. Μη στεναχωριέσαι, Μαρία μου, και έχω πάει στο δικό σου τομέα. Επειδή κατά βάθος αυτή η εκπομπή είναι εκπομπή τέχνης, αφύπνισης και πολιτισμού, σας έχω μια θεατρική είδηση η οποία νομίζω θα κάνει μεγάλο μπατακλάν. Μπατακλάνο. Παιδιά, η παράσταση του καλοκαιριού είναι αυτή που θα σας πω εγώ αμέσως τώρα. Διότι έχουν προτείνει σε ένα πρόσωπο υπεράνω υποψίας να κάνει έναν Ολύμπιο θεό. Το θέμα είναι ποιος είναι αυτός. Ωραία. Είστε έτοιμοι να απαντήσετε? Το έχουμε, το έχουμε λοιπόν. Σε ποιον πρότεινε να παίξει το θέατρο τον Ολύμπιο θεό? Εγώ. Μαρία. Τώρα θα γίνει το 4-0. Έγραφες 4 σειρές ερωτήσεις. Μάλιστα. Σήμερα 2 σειρές ερωτήσεις. Εγώ με συγχωρείς. Βλέπω και περιμένω ότι θα ρίξουμε και τις άλλες 2. Εγώ γιατί είμαι συγκεντρωμένος. Έχεις διαβάσει πριν. Άσε μας. Δεν έχεις δικαιολογία, Πακοδί μου. Πότε σε Σερβιρόπουλο, λοιπόν. Αλφα. Στο Γιώργο Γερολυμάτου έκαναν αυτή την πρόταση. Μπήκε στον Αποστόλη Τοξικά. Η γάμα στον Τρίφωνα Σαμαρά. Αχ. Ρολυμάτο, σε ρολυμάτο. Δεν το ξέρεις, σταμάτα, περίμενε. Δράμα. Αχ. Περίμενε. Στον Τρίφωνα. Σταματήστε, παιδιά, μην με ενοχλείτε. Στον Τόξικα, στον Τόξικα. Δεν σε ενοχλούμε, σε βοηθάμε. Στον Τρίφωνα. Λοιπόν, ακούστε, επειδή λένε όλα τα είπανε, ο πιο ωραίος Ολύμπιος θεός είναι το Β' Αποστόλης Τοξικάς. Έλα! Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, Μαρία Πακοδήμου? Όχι, δεν είναι ο Τότσικας. Δεν είναι ο Τότσικας. Γιατί? Ή ο Γερολυμάτος, θα ήταν ή ο Σαμαράς. Γιατί? Εγώ το Γερολυμάτο είπα. Όχι, παιδιά μου, χάσατε όλοι σας σήμερα. Γιατί ποιος είναι, ούτε ο Γερολυμάτος, ούτε ο Σαμαράς. Ο θεός από όλους είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς. Τον οποίο έκαναν πρόταση για να παίξει σε μία επιθεώρηση που θα πάει και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Α, σε επιθεώρηση. Ναι, παιδί μου. Α, καλά. Και η Δούτη απάντησε πριν. Την επίδαυρο, νόμιζε. Γιατί δεν κατάλαβα, συνομπάρει την επιθεώρηση. Όχι, δεν τη συνομπάρω, αλλά περιοδία επιθεώρηση να βάλουν τον Τρίφωνα να κάνει Ολύμπιο Θεό. Για πάμε να δούμε τι απάντησε ο Τρίφωνας. Περνάει έξω από το σουβλατζίδικο ο Τρίφωνας και μόνο χαιρετάει. Δεν κάνει βήμα να μπει μέσα. Αυτή τη βδομάδα μαθαίνει τα βήματα του Τσάτσα. Είδαν και τα βήματά του στην υποκριτική στο σοου χορού. Τράβα τα μαλάκια μου, ας τα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Και η πρόταση να παίξει επιθεώρηση δεν άρχισε να γίνει. Το κοινό το έχει. Α, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. 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 Καλοκαίρι επιθεώρηση, τουρνέ. Ο Τρίφωνας στη γειτονιά σας. Θα έκανα κάποιο ρόλο, κάποιο θεό του Ολύμπου. Δεν το ψάξα γιατί σου είπα ότι δεν με ενδιαφέρει καν. Δεν το ήθελες? Όχι, πού να προλάβω, καλά, εγώ έχουμε dancing. Και ξέρεις ποιο τραγούδι έχουμε? Ποιο έχετε? Vogue. Vogue. Μαντόνα. Δεν μου βάζανε το αλικάκι μου. Τσα τσα τσα. Στελιθινάδε. Απόλλωνα να τον κάνανε. Τι άλλο. Ήταν λύρα. Λύρα δεν ήτανε. Απόλλωνα να τον κάνανε. Ωραίος ήταν. Βλέπεις τον Τρίφωνα, τι άλλο σου έρχεται στο μυαλό? Απόλλωνα. Βέβαια.
Παιδιά, μου έχω μια πρόταση να σας κάνω. Βέβαια, στο βίντεο που θα δείτε, που ακολουθεί, θα δείτε ένα αγόρι που μπορούσε κάλλιστα να παίξει τον Ολύμπιο Θεό στην παράσταση του Τρίφωνα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, που είναι ο Τρίφωνας, όχι, να πάρουν αυτόν. Βεβαίως. 24 και 25 Ιουνίου, πού θα πάμε όλοι μαζί. Να δούμε αυτό το αγόρι. Θα πάμε στις Βρυσούλες στο Ξυλόκαστρο. Που έχει πανηγύρι, παιδιά θα πάμε. Για να σας πω κάτι. Σε πανηγύρι εκεί κοντά. Φιλιό πυργάκι. Αχ, τέτοια θέλω να. Κι άλλη 10. Αχ, να σου πω του Αγίου Κωνσταντίνου, ρε, πότε θα πάμε τώρα που είναι το Σάββατο. Σάββατο είναι, έχουμε φίλο Κωνσταντίνο, δεν γίνεται. Στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στη Λιβαδιά εκεί. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτά τα πανηγύρια στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, γίνεται σκοτωμός. Το τι γουρουνοπούλα έχουμε. Καλά, ναι. Αλήθεια. Γουρουνοπούλα, γίδα βραστή και αρνή γιούρβαση. Αχ, ωραίο το γιούρβαση. Όχι γιούρβαση. Γιούλβαση. Αγιούλβαση. Έτσι το λέει. Θα δείτε αυτό το αγόρι, θα το λατρέψετε και θα θέλετε να πάτε κάθε όλους το πανηγύρι. Πάμε λοιπόν. Στις 24 και 25 Ιουνίου στις Βρυσούλες, στο κέντρο του Σπύρου του Βαλιμίτη, έχουμε μεγάλο πανηγύρι με το μεγάλο συγκρότημα. Στο Κλαρίνο έχουμε το μεγάλο σολίστα Νεκτάριο Κοκκόνι στο Κλαρίνο. Το πρώτο Κλαρίνο της Ελλάδας. Στο τραγούδι έχουμε τον άρχοντα του δημοτικού τραγουδιού Γιώργο Μπέκιο και τη δημοφιλής τραγουδίστρια, την αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού, τη μεγάλη Φιλιό Πυργάκη. Έχουμε την Ντούλα, την Κατσιβάη στο λαϊκό πρόγραμμα. Θα προσφέρουμε γουρνοπούλα σούφλας, βραστή γίδα, αρνή γιούρβαση και άλλους διάφορους εκλεκτούς μεζέδες στις Βρυσούλες Ξυλοκάστρου στις 24 και 25 Ιουνίου. Μεγάλο πανηγύρι με το μεγάλο συγκρότημα, τους μεγαλύτερους τραγουδιστές. Η Σαμαρτωλή, δε σε θέλω πια. Η Σαμαρτωλή, φύγε μακριά, αμάρτησες γι' αυτό, δε σε συγχωρώ. Η Σαμαρτωλή, φύγε μακριά, τη μέρα νοικοκύρη, στο βράδυ αμαρτωλός. Χράματα στο σπίτι, γυρίζω συνεχώς. Άιντε πως τρελαίνεται ένας άντρας, πως τρελαίνεται. Είμαι παρανόμες γυναίκες όταν ερωτεύεται. Όλοι στο πανηγύρι στις Βρυσούλες! Παιδιά, για να θέλω να παίξει διαφημιστικό. Όχι, όχι, το λέει πιο ωραίο. Αχ, παιδιά μου, αυτός τι είναι από την... Είναι προφανώς του πάνω. Εγώ νόμιζα έτσι όπως τα άλλα, γιατί είναι παραδοσιακά και θα ακούσουμε δημοτικά και μετά αρχίζει. Δημοτικά. Είστε μαρτυρό. Να σου πω κάτι. Στα πανηγύρια πολύ τέτοια τραγούδι πέφτει. Ναι, αλλά δεν είναι δημοτικά. Και είναι η Ζαμαρτωλή, το σύνθι. Το σύνθι από πίσω τρελαίνομαι να ακούσει πανηγύρι. Δεν υπάρχει αυτό το αγόρι. Αυτό το αγόρι κάθε μέρα θέλω να διαφημίζει τις Βρυσούλες. Ωραία, μέχρι πέφτει. Πότε είναι 24. 24-25. 24-25, παιδιά, πούλμαν στις Βρυσούλες. Να κλείσουμε να πάμε. Πώς το έλεγε στην ταινία, κόμβο. Τριεθνές. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, παιδιά μου, στην Εύελιν, η οποία έχει... Επιτέλεσε το soundtrack, το Ίσα Μαρτωλή. Σε όσα διαβάσματα, στα ρούχα. Ναι. Βεβαίως. Καλέ, άνοιξε το τριώδιο χτες. Ήτανε λίγο περίεργα. Αλήθεια. Κοιτάξτε, υπήρξαν κάποιες οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες τυπημένες. Αλλά δεν θα τις βάλουμε γιατί μας κάτσε. Θα τις πάρουμε μία-μία. Θέλω να τις δω, διότι εγώ διαφωνώ να λέτε κάποιον που είναι λίγο βάζει ένα χρώμα παραπάνω, το λέτε καρναβάλι. Ένα χρώμα παραπάνω. Ωραία, δεν θα μιλήσουμε, θα το πει μόνο του, να δει τα λόγια μας. Ωραία, Δήμητρα Παπανδρέου. Πάμε να δούμε το ένα χρώμα. Ξεκινάμε με το ένα χρώμα. Κάνε ένα χρώμα. Τι είναι αυτό? Φλόρα Θεοδόρου, τη λένε. Δεν έπρεπε να μας πεις όνομα. Συγγνώμη. Ωραία, έχουμε το παπούτσι και συνεχίζει προς τα πάνω. Έχει ένα χρώμα το παπούτσι, ε. Συγγνώμη, το παντελόνι. Ε, περίμενε! Είναι πιο μακρύ το ένα πατζάκι, το άλλο πιο κοντό. Κολάνι είναι. Αυτό και υπάρχει. Το έχεις ξαναδεί? Όχι, εκτός από αυτούς που χορεύουν breakdance. Μάλιστα, ωραιότατο. Πάμε λοιπόν να δούμε το υπόλοιπο. Σιγά σιγά να μας πηγαίνει, περίμενε. Φτάσαμε στο παντέλα. Συνεχίζουμε σε ζώνη, τι χρώμα έχει ζώνη, πράσινη. Έχει και λουλούδι, λένε εδώ. Και από πάνω έχει άλλη δαντέλα μαύρη. Έχει ένα ωραίο, έτσι, μπούστο. Με ένα ωραίο, έτσι, τσόκερ. Το μαλλί θέλω να προσέξετε που έχει μια διαφορά. Το μαλλί είναι απλό, ρε, εγώ θα του έκανα μια μπουκλή. Κρίμα να στολίσει λίγο. Το πετάλεπτο. Είναι σκέτο το μαλλί. Και ευτυχώς έκανε ένα απλό μακιγιάζ. Για να Κοίταξε, τονίσει το ρούχο. Ύστερα λέγατε και την κυρία Παπανδρέου. Εντάξει, γιατί δεν πάει πίσω. Φώτη, εσύ είπες τι θα γίνει από την παιδιά, να σας πω κάτι, οκ. Τι οκ. Τι είναι αυτό τώρα, για να δω.
Πάμε στο επόμενο, λοιπόν. Αυτό είναι σαν γυμνή. Είναι, ναι, είναι έτσι ένα διάφορο. Ποιος είναι. Τουαλέτα, είναι. Η Ηλία Ντάρλινγκ είναι. Ηλία Ντάρλινγκ. Παιδιά, την αγαπώ την Ηλία Ντάρλινγκ. Τι είναι. Η Ηλία Ντάρλινγκ. Τραγουδίστρια. Πάλι βασιλεύει μόνο. Αυτά είναι της Ηλία Ντάρλινγκ. Ναι. Εμένα κοιτάξτε στο κοίτα. Κωστάκι, τι έγινε. Κοίτα Βολάν. Το Βολάν, λέω. Το Βολάν ξεκινάει από πού. Το Βολάν ξεκινάει από κάτι. Από έχει ωραίο Βολάν. Από την ουρά. Φτάσου λίγο στο Βολάν. Το κατάλαβε, Ηλία, και εσύ το Βολάν. Είναι αυτό που λένε. Όχι, είναι αυτό που λένε. Όταν είμαι στο Βολάν, με βολεύει το κολάν. Να σου πω, αυτό είναι προσωποποίηση τη παροιμία που λένε η νύφη σχόλασε ο γάμο. Έλα ρε. Εντάξει. Παιδιά, είναι τρομερό σημείο αυτό που βλέπουμε. Σαν χαρτί τουαλέτα. Σημείο και τέρα, η Μαρία μου, όχι μόνο σημείο. Είναι το νύχι, το οποίο είναι σορτή με το ρούχο. Είναι κίτρινο. Καλά έκανε και το έβαλε. Μ' αρέσει. Για να δω άλλο τώρα. Δείτε μια ωραία γυναίκα. Στάιλι. Ποιο είναι ο Στάθη Ψάλτη. Ηλιάνα Κανέλη. Όχι, καλέ με αυτό το χεράκι. Έβαλε ένα σακάκι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ in fashion με ένα πολύ απλό ρούχο. Δηλαδή, ένα σακάκι αντρικό φαρδί είναι και φέτος στη μόδα. Ναι, τα σακάκια φέτος καμία μόνο. Ένα λεπτό, παιδιά, αυτό το κόκκινο σακάκι το οποίο είναι φαρδί, δεν τις κάνει. Σαν δανεικό είναι. Σαν δανεικό. Το πήρες από το και με, τις, με τα μανίκια να τα σηκώνει. Ναι. Τα πολύ άνετα. Είναι τύπου 90s, ρε. Α, Ελισάβετ Ισπανού. Τύπου. Ποια είναι? Ελισάβετ Ισπανού. Σαν το Κωστάκι από το Ρεδιέ, παιδιά, είναι. Έλεος. Είναι το θυμάσαι. Όχι, ωραίο είναι. Όχι, παιδιά, το σακάκι, το λίγο πιο φαρδί, λίγο πιο... Είναι να θυμίζει... μόδα. Ναι. Άρα και σε όλα τα χρώματα φέτος, ε. Αυτό το παπούτσι εμένα μου αρέσει. Ναι. Και πάμε και λίγο πιο πάνω. Αυτή η γάμπα μου αρέσει. Ωραία. Το γόνατο επίσης. Η τσάντα μας αρέσει. Ναι, και αρχίζει ο χιτώνας. Ήρθε η ώρα να ανοίξει το στόμα, δεν θα το ανοίξω, θα το ράψω. Μην πείτε τίποτα, παιδιά, δεν φίλοι μας, μην πείτε. Περίμενε, όχι, να μην δούμε ποια είναι. Περίμενε, για να είμαστε αντικειμενικοί. Περίμενε. Το μαλλί μου άρεσε πάρα πολύ. Το μαλλί μου άρεσε. Το μαλλί μου άρεσε. Το ρούχο δεν το καταλαβαίνω. Σαν μπλούζα. Είναι μπλούζα φαρδιά, μακριά, που έχει βάλει ένα κίτρινο ζωνάκι. Ζωνάκι Ζαπωνέζα. Εμένα, παιδιά, δεν με χαλάει. Να σας πω την αλήθεια. Όπου τη έχω στείλει μήνυμα να μου πει τι φοράει και δεν μου έχει απαντήσει. Δεν είναι κακό. Άισι! Πολύ καλή Άισι, πολύ. Μπορώ να το δω ένα συνολικό. Όχι. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και όλα τα blogs την έχουν βάλει ως καλωδημένη. Δεν πειράζει, εντάξει. Πάμε να δούμε. Πάμε στην επόμενη. Τι κρατάει σκύλο. Όχι, είναι το καλώδιο. Το καλώδιο. Λοιπόν, σας έχω και όλες τις λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο ντύσιμο. Περίμενε, αυτό μου αρέσει. Μην τη δω. Εμένα μου αρέσει από κάτω πως ξεκινάω. Μαρινιέρα. Ναι, περίμενε. Ξεκινάει με τι, με... Α, όχι, το τσαντάκι. Είναι το σορτσάκι. Ριγέ. Ναι. Οριζόντιο. Πλουζάκι ριγέ, οριζόντιο κόκκινο. Είναι body αυτό. Body είναι. Ναι. Ιζαμπέλ Μαράν. Τι λες. Ναι. Ωραία σακάκι. Φουρέιρα είναι. Και είναι η Φουρέιρα. Το μαλλί απογοήθηκε. Το μαλλί δεν μ' αρέσει που το ψιλοίσιωσε. Το ίσιωσε. Ή να το χοντροϊσιώσει ή να τα αφήσει κατσορό. Παιδί μου σαν τη Μαντό στα 80's είναι χάλια. Επίσης είναι... Αφού εσύ την αγαπούσες τη Μαντό στα 80's. Τώρα. Που το βλέπω. Είναι πάρα πολύ μακρύ, μήπως πρέπει λίγο να το κόψει. Όχι, όταν είναι κατσαρό, έρχεται στο σωστό μήκος. Ναι. Ωραίο παπούτσι αυτό. Όχι τα αθλητικό, το άλλο μπροστά. Αχ, στέλνει τηλεθεάτρια μπικίνι, είσαι πολύ... Προσέξτε τρία χρώματα. Βασίλισσα στην Πάτρα, πάει άνετα η Φλόρα Θεοδόρου. Για να δω. Τρία χρώματα το παπούτσι. Ωραία χάμπα. Ανεβαίνουμε. Ωραία. Και ωραίο τσαντί. Ωραίο βολάν. Και πάρτε και λίγο μεσούλα. Είναι ωραία. Τα χωράκια συμφωνούν όλα. Ναι, αλλά το χρώμα δεν μ' αρέσει. Εντάξει, δεν θα το χαλάσουμε εκεί. Δεν κολακεύει πολύ το στήθος. Ναι, έχεις δίκιο. Να τη δω. Ποια είναι. Πάμε λίγο στην αποκάλυψη. Και επιτέλους είπαμε την κουβέντα. Για τη Βαλάντο. Βαλάντο! Αλλά έχεις τόσο μουντό χρώμα, ενώ όλες φορούσαν πολύ χρώμα. Ναι, γενικά το MAD εμπνέει για πολύ χρώμα. Αυτό μ' αρέσει πως ξεκινάει. Γιατί. Και κάτι έχει που γυαλίσει. Ολόσον είναι φόρμα. Φόρμα, ωραία. Σα εμπάει. Ωραίο φίδι τσάντα. Με ωραίο μπούστο. Α, ωραίο είναι πολύ. Μου λέει κάτι είναι για βραδιά τέτοια. Ναι, και είναι για συγκεκριμένα σώματα. Σπάει. Πάρα πολύ. Ποια είναι. Στην κουδί. Πάμε πιο πάνω.
Λοιπόν, και θέλω να σας πω. Κούκλα. Και ότι αυτό έχει ξαναφορεθεί. Τι? Παλιότερα. Τι πουλοκορίτσι είσαι εσύ. Από την κυρία Δόκησα Νομικού. Όλα στη Δούκησα τη γράφουνε. Και κοιτάξτε πού ήταν. Όλα στη Δούκησα τυχαίνουν, έχεις δίκιο. Α, η Δούκησα είχε πάει στο... Πού ήταν στο κτήμα Νάσιου Τζι. Όχι, ήταν στον Παπαδόπουλο. Στο Σπύρο. Στο κτήμα Νάσιου. Στο κτήμα μας. Το Πάσχα το μεγάλο μας. Όχι, δεν ξέρω αν κάνω παρέα. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Από όλες μόνο η Φλόρα Θεοδόρ δεν μας άρεσε. Καλές άλλες μας άρεσαν. Και λίγο η Ηλία Ντάρλινγκ. Όχι, η Ηλία Ντάρλινγκ μ' άρεσε. Κοίταξε, η Ηλία Ντάρλινγκ είναι κόνσεπτ. Οπότε είναι ρόλος. Είναι, την αφήνεις έτσι όπως είναι. Και δεν είχε πολλά. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, και μόνο για τον Βολάν. Παιδιά, πώς περνάει η ώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδιά. Άντε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έχω εδώ το λάπτοπ. Σας το δείχνω για τελευταία φορά σήμερα. Έτσι, μπορείτε να μπείτε στον κόπο. Να το. Έτσι, να το χαλβαδιάσετε, έτσι. Σας δίνω μαζί με αυτό και ένα σκληρό δίσκο εξωτερικό για να έχετε όλα σας τα αρχεία μέσα και φυσικά ένα φορητό σκάνερ να μπορείτε να το παίρνετε μαζί σας και φυσικά και μία τσάντα για να μπορέσετε να τα κουβαλάτε όλα. 90-11-405-180 ή φημί και όνομα τεπώνυμο στο 19.000. Άντε, ένας από εσάς θα το κερδίσει την Παρασκευή. Άντε να δω ποιος θα είναι. Θα μου πεις μετά ποιος παρουσιαστής ζήτησε από την παρουσιάστρια να του δείξει τη... Τη θηλή της. Πάμε διαφημίσεις, παρακαλώ. Θέματα αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα. Έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας. Βέβαια. Αχ, παιδιά, σήμερα το βράδυ. Πολύ γρήγορα, ναι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Σήμερα ξέρετε τι έχει η ταινία. Έχει beauty shop, Queen Latifah, είναι πάρα πολύ ωραία. Αγαπώ την Queen Latifah. Έχω δίσκο τη. Που δεν την γνώρισε από κοντά, απορώ και μου λες απλώς ότι έχεις δίσκο. Ναι, δεν την έχω γνωρίσει από κοντά, τη λατρεύω. Δηλαδή συνήθως μας λέει έχω φάει, έχω πιει, με καλέσει σπίτι του. Τι νοικοκύρης. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ καλό βράδυ. Να είστε πάλι εδώ αύριο στις 6 παρα 10. Πιστεί στο ραντεβού σας, έτσι. Έτσι, πρέπει να μην τον κόσμο. Αγαπιούνται όλοι μαζί. Έτσι, μόνο το κάνω. Αφού είναι καλή. Για πολλά, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά. Don't understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right.